Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Κωνσταντίνος Βατζηγεριού στη Δήμη των Οίκων. Θανάση Καταμπάκα στο Production, Λίλα Γουλιώνη στην γραμματική υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο αυτοκινήτου. Σας δίνουν την οριστική λύση σε ένα λεπτό μαζί με την καλύτερη τιμή της αγοράς. Ενώ στο www.listoparto.gr μπορείτε να βρείτε μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών μέσα από την οποία σίγουρα ένα ταιριάζει σε αυτό το οποίο ψάχνετε για το δικό σας αυτοκίνητο. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου στο 54.340, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ιδιαίτερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Να πω για καφέ πίτα μπουγάτσα μόνο στα καντίνα Pit Stop. Αν θες μπουγάτσα ή πίτα μία στην μία δώρο. Αν θες καφέ με δώρο το καφέ, με δώρο το νερό, σε τρία σημεία στην πόλη της Θεσσαλονίκης: Παλαιού Σταθμού 36 Δυτική Είσοδος μετά τα δικαστήρια, Πόντου 56 Λαχαναγορά, Οδός Λαγκαδά στον κεντρικό δρόμο μετά την Αρρωγέφυρα Σταυρούπολης. Με διαγωνισμό για σήμερα για την πρεμιέρα της παιδικής παράστασης Μολυβένιος Στρατιώτης στο θέατρο Αριστοτέλειο. Είναι μια θεατρική παράσταση σε διασκευή από το γνωστό έργο του Hans Christian Andersen, σε διασκευή και συνεργασία από τη Μαριάννα Τόλη, και 10 από εσάς μπορείτε να κερδίσετε 10 διπλές προσκλήσεις. Γράφετε α3, αφήνετε κενό, τη λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σου και το αποστέλλετε στο 54 344. 10 από εσάς θα κερδίσουν τις διπλές προσκλήσεις, η οποία είναι για 21 του Οκτώβρη 11 και μισή στο θέατρο Αριστοτέλειο.
Παρέα με τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων την Εσκιά, την Παροδήμο, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε είτε Skoda, είτε Kia, είτε Hyundai, να τα αποκτήσετε, καθώς τα περισσότερα είναι έτοιμο παράδοτα. Τα περισσότερα είναι και για να τα δοκιμάσετε οδηγικά, το περιβόητο test drive, και φυσικά να έχετε την προσφορά η οποία υπάρχει για αυτές τις μέρες από την εταιρεία η οποία είναι στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, να αγοράσετε το καινούργιο σας αυτοκίνητο και να έχετε όφελος τα τέλη για τα επόμενα 3 χρόνια. Σωρίνη, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Ναι. Τι κάνεις? Με, βαρέθηκα. Εθνική δεν είδες από τη Μουλίδια? Όχι. Τις εξελίξεις παρακολουθείς όμως? Εθνικές ομάδες, φίλε, δηλαδή βρισκόμουν σε κάτι μαγαζιά, έμπαινα, έπαιζε ένα μάτς, κοιτούσα λίγο, έπεσα λίγο στην Ολλανδία το τελευταίο 20 λεπτό. Και έφυγε 3-0 την Γερμανία, ναι. Φιλικό ήταν. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει, φιλικό ήταν. Γενικά είμαι πολύ δυσαρεστημένος όταν παίζουν εθνικές ομάδες. Δεν τις γουστάρω. Το ξέρω. Και επειδή ξέρεις ότι εγώ το χόμπι μου το κάνω επάγγελμα, επειδή αυτό είναι χόμπι, θέλω και την ώρα να κάνω άλλα πράγματα, να πούμε. Δηλαδή, προτιμώ μια ταινία, να βγω με ένα φίλο μου, αν προλάβω, να κάνω λίγο γυμναστική. Να λύσω θέματα τα οποία δεν λύνονται. Ξέρω εγώ τι θα σου πω. Αλλά δεν αν ήταν ο Άγγελος εθνική, θα παρακολουθούσε? Ούτε ο Άγγελος ούτε ο Διάβολος θα μεταφράσει. Δεν παρακολουθούσε. Απλά θέτω μια ερώτηση και λέω μήπως έπαιζε κάποιο ρόλο σε επιλογή. Δεν θα τη συγχαθώ την εθνική γενικά, τις εθνικές λιγότερο, άμα ήταν ο Άγγελος προπονητής. Ο Άγγελος προπονητής δεν πρόκειται να ξαναγίνει, είναι 65 χρονών. Από εδώ και πέρα. Αυτό που λέει ο Κυριάκος Θωμαίδης, ότι αν σκοντάψει ο Σκύμπε. Ναι. Θα πάει στέστ του. Κοίτα, για εκλέκτορας είναι πολύ καλός. Για εκλέκτορας. Εγώ νομίζω όμως ότι δεν θα τον πάρουν. Λέω, αν τον πάρουν. Ναι. Κακό στο κεφάλι τους θα κάνουν. Ναι. Είναι ένας λόγος να την παρακολουθήσεις? Όχι. Όχι. Αλλά κακό στο κεφάλι τους θα βάλουν. Ναι, γιατί δεν τους κάνει τα θέλω. Δεν τους κάνει τα κατήρια. Γιατί θα τον πάρουν τότε? Ποιος ο λόγος να τον πάρουν? Αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ. Πώς οι μάνατζερ θα πούνε. Θα πάρει το γραμμένο, θα πούνε γραμμένο. Δεν διαφωνώ, ρε Κώστα. Τα λέει ο Θωμαίδης. Δεν μπορεί να το λέει έτσι. Μακάρι να γίνει. Και λέει ότι είναι η πρώτη φορά, ναι, που βλέπει από όλες τις παρατάξεις που υπάρχουν εκεί μέσα ότι όλοι θέλουν άγγελο. Ναι. Τους μάνατζερ τους ρώτησες? Πάμε, αλλάζει ο άλλος μάνατζερ, τον παίρνει. Άμα δεν τον δε το παίρνει και τέτοια. Δεν συμφέρει. Μακάρι, εγώ είμαι υπέρ του να πάει ο Αναστασιάδης σαν εκλέκτορας. Δηλαδή θα πάρει το δίκιο. Νομίζω. Μάλιστα. Δεν θα δικήσει οι ποδοσφαιριστές, δεν θα πάρει μίζα από τον μάνατζερ. Εντάξει, μπορεί να τρελαθεί να το πιάσει Σάρα, να πούμε, με τον Χριστό, να πάει στην Εσφυγμένο εκεί να του λέει, να του διδάσει την Κοινή Διαθήκη. Αυτά είναι άλλα. Αλλά το θέμα είναι ότι και μπάλα ξέρει, και μάτι έχει, και τίμιο παιδί είναι. Και στο κάτω-κάτω τη γραφή, αυτοί που πέρασαν προπονητές από την εθνική ομάδα, καλύτερο τον Αναστασιάδη δεν είναι. Τι έχουν να προσφέρουν στην μπάλα επάνω, ας πούμε? Εκτός από τον Ότο Ρεχάγκελ που έκανε αυτό το καταπληκτικό, έτσι, κομμάτι του κλέβω την πρόκριση. Φυσικά εγώ θέλω να πάει ο Αναστασιάδης και φυσικά θα είναι πιο δίκαιος και πιο... Αλλά σε μια κοινωνία στραβή τι το θέλουμε τον Αναστασιάδη τώρα? Μάλιστα. Γιατί μάλιστα, ρε κόκκινε. Εγώ λέω ότι χρειάζεται. Χρειάζεται μια κοινωνία κανονική. Τώρα στα Βαλκάνια, στην Εθνική Απατεώνων, στην εθνική των γκάγκστερ, των λοποδητών. Κάποια στιγμή. Όλα πρέπει να διορθώνονται. Όλα πρέπει να αλλάζουν. Εγώ λέω θα δεχτεί πίεση η ποδοσφαιρική ομοσπονδία να μην τον πάρει. Εγώ είμαι υπέρ της Φιλανδίας. Σε μητό. Ναι. Να πω, θα δείξουμε το μάτι Μαρμίτα, θα κάνουμε και λαϊκό δικαστήριο, θα έχουμε και ορθόνες. Άρα υποστηρίζει Φιλανδία για να υπάρξει θέμα άγγελου. Άντε πάλι, γιατί θα με δώσει λεφτά εμένα ο άγγελος να πάει προπονητής? Υποστηρίζω Φιλανδία γιατί είμαι Έλληνας ποδοσφαιρικά. Γιατί στα υπόλοιπα τι είσαι, φιλέλληνας? Είσαι περισσότερο από σένα. Λοιπόν, το κουμπάρι που έπαιζες έδινες στο κράτος λεφτά? Αν έδινες, εντάξει. Γιατί τζαμπά πήγαμε. Α, τότε εντάξει, τότε εσύ είσαι φιλέλληνας. Γιατί έπαιξες πιο πολύ κουμπάρι από μένα, οπότε νομίζω ότι συνέβαλες. Δηλαδή, όποιος πόνταρε στο χρηματιστήριο θεωρείται έξυπνος? Όποιος οικονόμησε, βέβαια. Ο πατέρας μου ήταν από τους έξυπνους. Διπλασίασε τα λεφτά του. Απειροελάχιστη. Τι απειροελάχιστη? Οι οποίοι... Διπλασίασε τα λεφτά του ο ανθρωπάκος. Οι περισσότεροι είχαν βρεθεί εκείνη την περίοδο να θεωρούνται ειδικοί επί παντός επιστητού. Δηλαδή όταν... παίζαν χρηματιστήριο, ναι, και παίζανε και την πιο ωραία ατάκα την είχε πει ένας πολύ καλός φίλος. Όταν ρώτησε ένα χρηματιστή, ναι, το λέει, ρε φίλε, συγγνώμη, μπορεί να μου λύσει μια απορία? Λέει, ναι, παρακαλώ. Ναι, ναι. Λέει, πώς γίνεται όλοι οι Έλληνες και είναι εκατομμυριούχοι αυτή τη στιγμή? Ναι. Ήταν η πιο ωραία ατάκα. Ναι. Πολλοί αναρωτιόμασταν πού θα πάει όλη αυτή η ιστορία. Και πολλοί από εμάς
που ήμασταν πεσημιστές, γουρσούζιδες, τα βλέπαμε μαύρα. Προβλέψαμε ότι αυτό το πράγμα θα καταλήξει αυτό που την οικονομική κατάσταση. Εσύ πάντα είσαι πεσημιστής. Πάντα τα βλέπεις από την κακή πλευρά τα πράγματα. Δεν μου λες τώρα, θα σου πω εγώ θα δεκτώ αυτό που λες. Γιατί, και καλά κάνεις. Καλά κάνεις και το λες. Δεν μου λες τώρα, σου πω στα 100 πράγματα που γίνονται στη ζωή γενικότερα. Πόσα είναι ευχάριστα και πόσα είναι δυσάρεστα. Τα 98 είναι δυσάρεστα και τα 2. Εγώ γιατί να μην είμαι δηλαδή πεσημιστής. Και εγώ έχω ένα άλλο κακό. Αν γίνει το ευχάριστο, εκεί φοβάμαι που λέω αμάν. Κάτι συμβαίνει όπως τώρα. Όπως έγινε τότε με το 2004, που δεν το πίστευες. Όχι, άλλο λέω. Γίνεται στη ζωή σου κάτι πολύ ευχάριστο. Και λες τώρα, τράκα θα γίνει, καρκίνος θα βγει, θα σε διώξουνε, θα πέσει το αεροπλάνο. Πας δηλαδή στη ότι... Άρα ναι. Ενισχύεις το ότι πρέπει τι? Τα ωραία πράγματα να τα απολαμβάνεις. Ναι, παρακαλώ, να τα απολαμβάνεις, αλλά να περιμένεις το χειρότερο μετά. Κατάλαβες. Άμα είσαι με το σκεπτικό, θα έρθει το χειρότερο. Όταν πας σε μια δουλειά, λέμε τώρα, λέμε παράδειγμα, και βλέπεις όλα είναι ρόδινα. Ναι. Όλα θετικό, στα το αφεντικό, η γραμματέα, όλα ο χερικό προμηθευτές. Δεν λες εδώ κάτι βρωμάει. Δεν γίνεται. Κάτι βρωμάει εδώ. Δεν μπορεί να είναι καλά τα πράγματα τόσο. Όπως βλέπεις όταν βλέπεις ένα ζευγάρι. Γούτσου, 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 μουτσου, μουτσου, φυλάκια, αγκαλίτσες. Αυτό είναι κόκκινο για το Μισόλτο. Για το Θεαθήνε. Συμφωνούν σε όλα. Ναι. Δεν υπάρχει ποτέ αντίρρηση. Λες κάτσε ρε φίλε. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Δεν είναι φυσιολογικό. Δεν λέω ότι είναι φυσιολογικό να πλακώνεσαι και στο ξύλο με τη... Αυτό είναι πιο φυσιολογικό. Όχι, δεν λέω ότι είναι φυσιολογικό να πλακώνεσαι στο ξύλο. Άκου, ναι, σωστό. Από το γούτσου, γούτσου, γούτσου όλη μέρα. Είναι πιο φυσιολογικό να μαλώνεις. Δείχνει μεγαλύτερη υγεία. Τι είναι πιο φυσιολογικό στα ζευγάρια, να πλακώνονται ή να κάνουν γούτσου. Όχι, να πλακώνουν. Να μαλώνουν, να διαφωνούν. Ποιο είναι πιο φυσιολογικό. Το να μαλώνουν. Όταν του φύγει αυτό η αρρώστια που είναι ο έρωτας, γιατί αυτό αρρώστια, ασθένεια είναι, τότε γίνεται να μου ξεστραβώνονται. Το ωραιότερο πράγμα στον κόσμο το αποκαλεί αρρώστια. Τον έρωτο δεν λέει αρρώστια. Είναι, κόκκινα, τι είναι, ασθένεια. Ασθένεια είναι. Βέβαια. Γιατί είναι ασθένεια. Η οποία, φίλε, όταν είσαι ερωτευμένος, κάνεις τις μεγαλύτερες ανανοησίες που μπορεί να κάνει άνθρωπος. Αυτό σου λέει είναι ασθένεια. Δεν είναι. Μετά, άμα θες να σου ξεπεράσει, έχει αντίδοτο. Ποιος είναι το αντίδοτο? Ο γάμος. Όλος παντρευτεί. Ποιο γάμος, ρε βλάκα. Ποιο γάμος, ρε βλάκα είναι. Το αντίδοτο για τον έρωτα, το γάμος. Το αντίδοτο. Αντίδοτο. Βέβαια, αντίδοτο. Δεν μου λες πριν παντρευτείς. Σε ενημέρωσε κανείς για την κρίνια? Τι να μην ενημερώσει. Σε ενημέρωσε κανένας φίλος υποτιθέμενος και μη για την κρίνια? Ότι αυτό είναι μια αρρώστια η οποία δεν γιατρεύεται με τίποτα. Τον κόσμο να χαρίσει μια γυναίκα θα γκρινιάξει. Σε ενημερώσανε για την κρεβάτο μουρμούρα? Θα βλέπεις μπάλα, θα περιμένεις να εκτελεστεί ένα πέναλτι και σου λέει σήκω, σήκω να φάμε, σήκω να πάμε να ψωνίσουμε. Σήκω. Σε ενημερώσανε. Δεν ενημερώνουν οι παλαιότεροι όπως παρεμβαίνουν οι νέοι. Σαν την Αλεπού που τη κόψαν την ουρά και σου λέει κάτσε να σκόψουν και οι υπόλοιποι. Να πάθει κι εσύ. Τέτοιοι είστε όλοι. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Λέγε τα θέματα. Το μα το είδε. Το είδα, αλλά δεν τα όπως είδα και την. Τι πιανίδε. Όπως είδα και τη Ρουμανία χτες το απόγευμα. Ναι. Με την Σερβία. Ναι. Την Τουρκία ψηλό είδα με τον κεφάλατο Μιρτσέα που έφαγε δύο γκολ. Δεν το είδα, όχι. Ρωσία, Τουρκία. Εντάξει, ναι. Δεν το είδα. Η Ιταλία στο 90. Έτρωγα ένα κοτόπουλο με ρύζι εκείνη την ώρα και έτυχε να βλέπω. Ούτε αυτό το είδα. Ναι. Ναι. Καλό το κοτόπουλο. Το γκολ ήταν καλύτερο. Το κοτόπουλο. Σκορδούτε ήταν το κοτόπουλο. Αυτό για να το λέει το πλήρωσε το κοτόπουλο. Φυσικά το πλήρωσε. Τζάμπα το πλήρωσε. Και το κλέει. Πάντα πλήρωσε. Όχι άλλο λέω. Ήταν μάπα το πλήρωσε και όλα είναι διπλή εισήγηση. Φυσικά. Λοιπόν, ήρθε η μεγάλη δικαίωση για μένα. Εσύ που δικαιώθηκε, δε. Λοιπόν, θυμάσαι που είχα δώσει άντερ το Παρί Ερυθρός Αστέρας. Και με κοροϊδεύες και με έλεγες δρέση. Πας με αυτό. 6-2, πώς έλεγες. 6-1. 6-1, ναι. Λοιπόν, έμαθες τι έγινε. Όχι. Η L'Équipe. Ποια είναι η L'Équipe? Η μεγαλύτερη γαλλική εφημερίδα. L'Équipe. Ναι. Είναι αντίστοιχη Μέτροσπορ, δηλαδή. Όχι, ρε φίλε. Α, ναι. Είναι πώς είναι η New York Times, ναι, και τα λοιπά. Κάτσε τη Μέτροσπορ, δηλαδή. Λοιπόν. Παρόμοιο, ναι. Ποντάρανε στελέχη και ποδοσφαιριστές της ομάδας του Ερυθρού Αστέρα. Ναι. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, ναι, ότι ο Μάντρος θα χάσει και με πάνω από 5 γκολ διαφορά. Ναι. Αυτή η Σέρβη είναι το Ερυθρό Αστέρα. Τι είναι? Μάλιστα. Οι Σέρβοι το ξέρεις ότι είναι απατεώνες όπως οι Ρουμάνοι και οι Έλληνες. Οι Βούλγαροι και οι Αλβανοί. Μισό λεπτό. Δηλαδή, θα με συγχωρείς, κάνεις δουλειά με Σέρβο? Έχω κάνει. Δεν έχω παράδειγμα. Ήταν πολύ, πολύ, ναι, μικρή ήταν. Δεν κάνω. Σχετικά είναι όλα. Σχετικά τι θες ρε το Σέρβο, είναι, μια ο Σέρβος, ρε, είναι μια ηθική δικαίωση. Είναι μια ηθική δικαίωση. Είναι μια ηθική δικαίωση. Γιατί? Οι Σέρβοι είναι βρωμιάριδες. Όχι ρε φίλε. Είναι... Βλέπω το παιχνίδι, βλέπω το παιχνίδι του Αστέρα με την Νάπολη. Ναι. Και βλέπω μια άμυνα μπετόν αρμέ. Δεν, ναι, περνάει τίποτα. Ναι.
Και λέω, θα κερδίσει πάλι. Ναι. Ας κερδίσει ένα, ας κερδίσει δύο. Και ο προπονητής πόνταρε εκεί που τον έκανε μνήμα να πούμε. Θα τα αποκαλύψουν. Α, θα τα αποκαλύψουν. Εγώ τον έκανε μνήμα τον προπονητή. Φυσικά. Σέρβο τον έκανε μνήμα. Και ο Ρουμάνο. Ο Μπάγκερ. Ποιο, ο Μπάγκερ. Με συγχωρεί. Τι ο Μπάγκερ. Πώ το λέγανε έναν τρομερό τύπο, ρε φίλε. Που είχε πει μια πολύ καλή ατάκα. Πες την να τη μάθω. Που έλεγε ότι αυτό έχει τη μούρη υποψήφιου για απόλυση. Ναι. Πώς το λέγανε και για το Σέρβο. Καλό προπονητή. Θυμάσαι έτσι. Που όπου πήγε και όπου. Τη Βέρεια, Ντόστανιτς. Όχι ο Ντόστανιτς. Ο Ντόστανιτς. Όχι ναι. Ο Ντόστανιτς. Τι θες να μου πεις. Που έλεγε ότι έχει τη μούρη απολυμμένη. Καλό προπονητή. Περισσότεροι Σέρβοι απατεώνα. Ο Μπάγεβιτς δεν ήταν καλό προπονητή. Καλό ήταν, αλλά ήταν και απατεώνα. Τίτσουκ. Έχει πάει σε ομάδα ο Μπάγεβιτς να δουλέψει με χαμηλό μπάτζετ να δουν τι ψάρια πιάνει. Είχε ο Μπάγκεβιτς διαιτησία εναντίον του. Άσε ρε ο Μπάγκεβιτς. Ωραία, το ίδιο να πούμε για τον Ζιντάν. Στα άσο ρε κόκκι, δεν είναι. Το ίδιο να πούμε για τον Γκουαρδιόλα. Δεν είναι έτσι. Ο Μπάγκεβιτς ήταν καλός προπονητής. Ήταν καλός προπονητής. Ωραία. Αλλά ο Μπάγκεβιτς ήταν προπονητής στην ΑΕΚ, έτσι. Με Καρά, Μελισανίδη. Ναι. Κοπαλούσαν τους διαιτητές, τον Μπάκα και τους άλλους. Είχε και λίγο. Πάστο τώρα το. Λίγο φάπα είχε. Άστο, είχε και καλή μπάλα είδα. Ένα καταλάβει. Έπεσε έξω από ένα ταξί. Στάσου ρε κόκκινε, στάσου. Σε ένα στάσου ρε κόκκινε. Μην τσατιστήκανε τέτοια. Μην πειδά κουβέντα ρε κόκκινε. Καλή μπάλα βλέπαμε με τον Μπάκεβιτ και καλό προπονητή ο Μπάκεβιτ. Δούλεψε ποτέ σε ομάδα που να μην είχε τη διαιτησία, την παράγκα δική του και παιχταράδε από τον πρόεδρο. Άσε τον Μπάκεβιτ. Τώρα πατεώνα προπονητή ήταν ο Μπάκεβιτ. Απατεώνα προπονητή ήταν ο Μπάκεβιτς. Ήρθε εδώ στον ΠΑΟ, δηλώσαν Ιντερτότο, κόντεψε να του βγάλει έκτους. Τι, το κύπελο του Βενιζέλου. Άσε ρε φίλε, άσε με τώρα. Α, δεν έχει. Μετά το πρωτάθλημα του Κουλούρη. Όχι, το πρωτάθλημα του ΠΑΟ ήταν, άσε τώρα. Το Μπάκεβιτς. Δεν λέγανε ότι είναι του Κουλούρη. Άστο τώρα, τι λέγανε τώρα. Για Γιάννη τα λέγανε αυτά. Για Γιάννη. Ναι. Τα λέγανε όμως. Δεν με ενδιαφέρει. Λέγανε. Ο Μπάκεβιτς. Έφερε τον Μπράντιτς εδώ. Έφερε τον άλλο. Μπράντιτς, ένα δισεκατομμύριο. Άντε τώρα τον Μπάγκεβιτς. Πώς το λέγανε τον παραγόντα της ΑΕΚ που έφερε εκείνο. Με τον Γιδόπουλο, τον Πασοξίδη. 600 εκατομμύρια εκείνο. Εκείνο το κοντό. Εκείνο το σκατοδοχείο φέραν τον Μπράντιτς. Το κοντό. Άντε μπράβο. Αλλά τον πούλησε. Το Γιδόπουλο δεν μπορεί να τον. Από τη στιγμή που τον πούλησε και τα λεφτά γύρισαν. Τώρα φέραν τώρα το Βενιζέλο, τώρα το Πασόκ το έφερε στον Μπάοκ τώρα. Άσε καημένε τώρα. Πάω Πασόκ, ηλεκτροσόκ στη θύρα 4 φωνάζα. Άστα τώρα τα έργα τώρα. Το μη... Πακόκ έκανε τέτοια πράγματα. Έλα, έτσι. Ντροπή. Φιλαράκια σου είναι. Και όνειρο. Και στο μπάσκετ του Άρη το Πασόκ. Εκεί η βρωμιά. Τι έδωσε εκεί. Τι έδωσε εκεί. Λεφτά έδινε το Πασόκ. Δεν έδινε. Έπεσε ότι Μιχαηλίδη δεν δίνανε λεφτά στον Άρη στο μπάσκετ. Τι θέλει, τι. Ο Πάοκ στην μπάλα και ο Πάοκ στο. Ο, στη, και ο Άρη στο μπάσκετ. Ο Ηρακλής ήταν αντιφά. Αντιφάει. Ναι. Αντιφάει. Την πάτησε. Πασόκ δεν ήταν ο Θεοδωρίδης. Δικό σου δεν ήταν. Πασόκ δεν ήταν. Δικό μου. Ναι. Έτσι δεν λέγατε. Παράγοντα για τα κύπαλα στον Όφη. Γιατί η Κρήτη ήταν. Εσύ, εγώ τα έλεγα, εσείς τα λέγατε. Άντε μπράβο, σταματήστε τώρα με τους προπονητές και αναστασιάδες χίλιες φορές. Απατεώνας προπονητής ο Μπάκεβιτς. Μιας και μιλάμε για άλλη. Άντε. Μια. Και σεβασμός τώρα γιατί έχει και το Αλτσχάιμερ στα 70, δεν τον κολλάμε πολύ. Πάμε. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για άλλη. Ναι. Ήρθε ένα θέμα το οποίο θέλω να αναπτύξουμε περισσότερο μετά το διάλειμμα, μετά τις και μισή. Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχουμε αλλαγή δεδομένων. Γιατί? Γιατί. Ο ΠΑΟΚ την νίκησε την ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα 2-0. Και καλά την έκανε. Μα. Είχε ξεκινήσει με μείον 2 βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ. Και τους κάλπισε μια γάρα. Τώρα με το μείον 3 η ΑΕΚ μένει στο μείον 6 από την κορυφή. Και μένα τι με νοιάζει, ας πρόσεχε να μην έκανε μανούρες. Μένει. Είπε κανείς όχι. Και μετά από αυτό. Ναι. Μένει εκτός μάχης τίτλου. Γιατί χρειαζόταν αυτό να μείνει εκτός μάχης τίτλου. Αυτό ήταν η χαριστική βολή. Αυτή ήταν η λύτρωση του Μελισανίδη και των παικτών και του Ζουνίδη. Λύτρωση. Η λύτρωση ήταν αυτή. Δηλαδή κάτσε ρε φίλε. Αυτή ήταν η λύτρωση. Ότι γίνανε πράγματα τι εκεί. Γίνανε πράγματα. Οι ΑΕΚ θα το είχαν το προτάσμα. Ο ένας θλάσσι, ο άλλος ρίξει χιαστών. Τους είχαν διαλύσει να πιάσουν ένα στόχο στα όρια τους, στα κόκκινα. Και ευτυχώς που φάγανε τους μειωτρείς γιατί μπορεί να είχαμε και κάνα νεκρό ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ με κάνα έμφραγμα εκεί μέσα. Ευτυχώς γιατί. Τερατολόγος δεν είμαι καθόλου. Είσαι. Καθόλου τερατολόγος. Τερατολόγος. Όταν κοίταξε. Νεκρό. Ναι, νεκρό. Να πεις κάποιος να το μείνει. Βρε νεκρό, άκου εμένα. Βλέπεις κάτι σώματα φουσκωμένα. Φουσκωτούς. Φυσικά. Μπράβο. 38 χρονών ανακοπή. 43 χρονών ανακοπή. 44 χρονών ανακοπή. Μα με συγχωρείς να το πω. Άλλο αυτό πιστεύω. Στάσω, όχι. Επειδή ναι. Γίνεται παρανόηση. Ναι, ναι, ναι. Τι. Άλλο παίρνω συμπληρώματα ναι. Και άλλο το πάρομαι. Ναι. Έχει διαφορά. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
Εμείς με συγχωρείτε, είμαστε μαλάκες 40 χρόνια που τρώμε φασολάκια και μπριζόλες και κοτόπουλα και δεν πήραμε πρωτεΐνες και ταυρίνες και κρεατίνες. Φυσικά και όχι. Δεν μπορούμε εμείς να φουλαφουσκώσουμε εκεί σαν τους Κούρκους. Ρε, φυσικά και όχι. Λοιπόν, αλλά... πάρ' την ακάτω 40 χρόνια τον άλλον. Έτσι λοιπόν και η ΑΕΚ, δεν λέω ότι το παρίστηκε, μην παρανοηθεί αυτό το πράγμα, αλλά τρέχα παραπάνω. Μάρκαρε παραπάνω. Πηγαίνει με 6.000 στροφές συνέχεια. Παίζει με τον Ολυμπιακό και παίζουν 4 παίκτες στις 3 ρόλους. Λυτρώθηκε ο Μάνταλος, λυτρώθηκε ο Μπακασέτας, λυτρώθηκε ο Μπακάκης, λυτρώθηκαν τα παιδιά, ο Χουλτ, λυτρώθηκαν. Εγώ τους συμπαθώ, γιατί δίναν ψυχούλα. Τους συμπαθώ πιο πολύ από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Γιατί παίρνουν τον πέμπτον και βγάζουν ψυχή. Με τον Τσιγκουναρά τον Μελισανίδη, ο οποίος τώρα λυτρώθηκε. Έχει βάλει τώρα τους δικούς του να κελαϊδάνε εκεί, Μαυρόπουλους και τα λοιπά, ότι να μας αδίκησαν, μας κάναν, μας δράνανε. Μη σου πω ότι τους βάλα και οι ίδιοι εκεί για να λυτρωθούν. Να σε λίγο πονηρός να πούμε. Μη σου πω ότι τους βάλαν και οι ίδιοι. Να γίνει το αυτό, τιμωρήθηκε η καημένη ΑΕΚ και κρίμα η ΑΕΚ και μας κλέψαν το πρωτάθλημα και αυτά που μας κάνανε. Κατάλαβες το έργο. Άντε μπράβο. Τα η ΑΕΚ. Τα μην τη λυπάσαι την ΑΕΚ. Θα το αναλύσουμε μετά. Ναι, μην τη λυπάσαι. Τα καινούργια βιντεάκια τα είδες για την καμπάνια του Ηρακλή. Αυτή τη σαχλαμάρα που τους βγάλατε και εδώ πέρα και την κοπέλα και το αυτό. Σαχλαμάρα. Πολύ ωραία. Μια σαχλαμάρα. Πολύ ωραία. Άτε. Αποτέλεσμα. Πολύ ωραία είναι. Αποτέλεσμα είχε. Κανένα αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν ήταν μια σαχλαμάρα κι εμείς. Εγώ θα σου λέω την αλήθεια. Δεν είναι εδώ. Σε σποτάκι να κάνει 5.000 διαρκεία. Βάλε μένα, στο πω εγώ. Να πάω στο Καφτατζόγλιο, να είναι άδειο το Καφτατζόγλιο και να πω: δίνει διαρκεία ο Ηρακλής. Άμα δείτε κανένα να γεμίζει το Καφτατζόγλιο, φτύστε με. Είστε ανύπαρτοι, είστε στα νεκροταφεία, είστε στα μνημόσυνα. Άμα κάνετε διαρκεία, φτύστε με. Έτσι θα δεις πόσα διαρκεία θα έχει ο Ηρακλής. Αυτά τώρα με την Κόμενα που είναι ηθοποιός με τον άλλο Στέιπαν Κόμεν και τα λοιπά. Θα σε κάνω. Βράστο τώρα με την Ήρα, καλή ήταν, την άκουσα εγώ, τρομερή ήταν. Όχι, αλλά δεν τραβάει το σενάριο. Το σενάριο που του δώσανε, πουλάκι μου. Είναι αυτή και ίδιο και η Ήρα και το άλλο το παλικάρι ήταν πολύ καλή ηθοποιή. Και πολύ stand-up comedy, πώς τα λένε αυτά. Πολύ καλή. Το σενάριο ήταν μάπα. Πολύ ωραίο. Μάπα! Το μάπα. Μήνυμα είναι. Το μήνυμα παρατάς είναι. Το... τον καναπέ ναι, ναι. Και στέκεσαι δίπλα στο πλευρό της ομάδας. Τι λέτε. Και ρωτάω το. Πόσα εισιτήρια διαρκείας κάνατε με αυτό το σποτάκι να πούμε. Κάνατε 3. 1000. 1000. Και άντε ρε κόκκινο. Νούμερο είναι αυτό. Άντε ρε κόκκινο. Φύγε από το. Ρωτάω τώρα. Τράβε στο διάλειμμα. Έρχεται ο Ηρακλής. Ναι, έρχεται ο Ηρακλής. Λοιπόν, ο οποίος ήταν υποδιάλυση. Ναι. Βρέθηκε με τους τρελούς, ανέβηκε κατηγορία. Ναι, ναι, ναι. Έρχεται ένας επενδυτής, ναι, ο οποίος βάζει τα πράγματα σε μια σειρά. Τι το λες εσύ. Ναι. Ναι, μπορεί να αποδειχθεί χιλιάδες. Παρακάτω, λέγε. Ναι. Τι απομένει, ο κόσμος. Να αγοράζει διαρκεία. Αφού τον έδιωξε το οργανωμένο κίνημα τον κόσμο. Φοβούνται να πάνε στο γήπεδο. Ξέρω, μην φάμε κανένα ξύλο. Άσε ο κόσμος. Τον κόσμο, όπως ο Super 3 πριν 20 χρόνια έδιωχνε τον κόσμο από το γήπεδο, έτσι και αυτός ο κόσμος δεν μαζεύεται τώρα έτσι σχέδιο. Ούτε καμπάνια ούτε μαμπάνια. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω το τρίμερο της 28ης Οκτωβρίου πλησιάζει και το kolmo.gr παρουσιάζει τρεις εκδρομές. Την πιο χαμηλή τιμή της αγοράς. Βουκουρέστι με 105 ευρώ σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, Βελιγράδι με 95 ευρώ σε πλωτό ξενοδοχείο και Μπάνσκο μόνο με 49 ευρώ σε τετράστορο ξενοδοχείο με απεριόριστο σπα. Οι εκδρομές πραγματοποιούνται με την εγγύηση του 1824 Travel με δύο διανυκτερεύσεις, μεταφορά και πρωινό. Εξασφάλισε το πριν να εξαντληθεί αποκλειστικά στο goldmall.gr. Χορηγός της εκπομπής ο Κοσμάουγλου, όπου αν σκέφτεστε και λογικά και οικολογικά, επιλέγετε Vitex Eco Make a Wish, πλαστικό ματ πιστοποιημένο, οικολογικό και αντιμικροβιακό σε χιλιάδες αποχρώσεις χρώμα, με μεγάλη αντοχή στο συχνό πλήσιμο Class 1. Τρία τα καταστήματα Κοσμάουγλου, δυτικά Ιθάξη 62 με Αντών Τρίτη στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίπ 74 και ανατολικά Εθνική Αντιστάσεω 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο το 2310-480-606. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφάν 101 και Μάρκ Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλεία, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Πριν συνεχίσουμε, να πω ότι μεγάλο μας χορηγός είναι η Εσκιάδης Βαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγμα του Αλφακτέο. Εκεί όπου μπορείτε αυτό το διάστημα να αποκτήσετε το καινούριο Kia, το καινούριο Hyundai, το καινούριο Skoda, όποιο μοντέλο θέλετε. Τα περισσότερα εξ αυτών είναι έτοιμο παράδοτα. Με δώρο τα τέλη κυκλοφορίας για 3 χρόνια. Καλά ακούσατε. Περισσότερα πηγαίνοντας στην τεράστια έκθεση που υπάρχει στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Ή τηλεφώνοντας τώρα στο 2310-596-596. Ήρθε ένα μήνυμα το οποίο συμφωνεί με το σκεπτικό σου. Ποιο απ' όλα. Λέει. Ο τίγρης στα χέρια του τρίβει. Αντί να κράξουν αυτόν και να τον λένε καβούρια οι αεξίδες,
Τώρα φταίει και η τιμωρία. Και επίσης χαίρομαι που ακούγεται αυτό από τους αεξίδες να μην χαιρόμαστε γιατί θα το πάρει ο Γαύρος. Πρόσεξε. Ειδονίζομαι που είναι οπαδικά τα κύμια εναντίον μας. Πρόσεξε. Επειδή ο Τίγρης έχει βάλει την original σε ένα πλαίσιο ξεδοντιάσματος, την έχει ξεδοντιάσει. Τη στιγμή που η original είπε το OK, δεν σε κάνω πόλεμο, ρίξε την ομάδα γάμα εθνική, πάρ' την τζάμπα, αρκεί να φύγουν τα χρέη από πάνω μας και κάντε ό,τι θέλεις, τους έχει ξεδοντιάσει. Mm. Που σημαίνει ότι μπορεί να τους ελέγξει. Που σημαίνει ότι μπορεί αυτό το σκηνικό να ήταν ωραίο, οργανωμένο. Δεν μου λες. Δηλαδή, δηλαδή τα επεισόδια, το σκορ, πόσο ήταν όταν ξεκίνησαν. 0-1. 0-1. Ναι. Μάλιστα. Άμα ήταν 1-0, εσύ πιστεύεις ότι θα γινόταν επεισόδια στο ΆΚΑ. Όχι. Όχι. Για ποιο λόγο εγώ να μην σκεφτώ ότι η χειραγωγημένη, ξεδοντιασμένη original από τα χέρια τανάλιες του πανέξυπνου επιχειρηματικά και ποδοσφαιρικά θα πω εγώ Μελισανίδη να μην πήρε την εντολή. Δεν λέω ότι την πήρε. Πάει το μυαλό μου όμως. Να μην χρησιμοποιήσω όλο αυτό. Το χρησιμοποιήσω όλο αυτό το σκηνικό. Επικοινωνιακά. Σου λέει χάνω ένα 0. Δεν περίμενε να ισοφαρίσει γιατί ο Ολυμπιακός αυτοκτόνησε. Στο παιχνίδι με το. Αναλύσαν από το σπίτι. Ναι, δεν χρειάζεται το ξαναλέω. Αντί να βάλει στο πέρα, έβαλε θέση. Εντάξει, ήταν για 2-0, 3-0 να γίνει. Αυτοκτόνησε ο Ολυμπιακός. Σου λέει εδώ τώρα θα πάμε να δώσουμε το επικοινωνιακό μας παιχνίδι στα επεισόδια, στους αλήτες, στους αυτούς μπαχαλάκιδες, τους 50 λακαμάδες. Κατάλαβες τι έγινε. Δεκτό. Δεκτόν. Εμείς δεν τρώμε σαν να λυπηθούμε την ΑΕΚ. Είναι διαστραμμένο. Καθόλου διαστραμμένο όχι. Δεν είναι. Σαν σκεπτικό είναι διαστραμμένο, αλλά θεμητό. Εγώ θα το έκανα. Δεν είπα όχι. Εγώ αν ήμουν ο Μελισσανίδης στο 0-1, θα είχα τους δικούς μου εκεί πέρα και αρκετούς έχω μάθει με καλές φιλικές σχέσεις. Ο Μελισσανίδης κάτω δεν είναι τόσο. 0-0 με ενημερώνει ήταν όταν γίνανε τα επεισόδια. Και 0-0 ήταν. Για ποιο λόγο. Άμα ήταν 1-0 θα γινότανε. Εύκολο το έργο του Μελισσανίδη. Πάει τώρα στην Αγία Σοφιά και στην αδικία. Τώρα η ώρα για σπορ. Θα μου πεις τώρα εφημερίδες γιατί πουλάνε 1000 φύλλα. Και 300 φύλλα και 800 φύλλα. Υπάρχει μια εφημερίδα να πει αλλά δω ρε Μελισσανίδη. Η ώρα για σπορ ας πούμε για παράδειγμα. Που ανήκει στο δυναμικό της ΑΕΚ. Σε βόλεψε πρώτη σελίδα. Μας αδίκησανε. Αλλά σε βόλεψε και να πετάξεις 5 ωραία καρφιά και στα site και όλα αυτά. Επειδή όμως έχω πάει εγώ στην Αθήνα και έχω μάθει ότι εκεί πέρα δεν ξέρω κατά πόσον είναι τόσο ελεύθεροι οι δημοσιογράφοι να μιλήσουν. Δεν βλέπω να κινούνται σε αυτή την ελευθερία λόγου. Δεν είναι τυχαίο κόκκινε ότι μας ακούν αεξίδες Ολυμπιακοί, παοξίδες γενικά. Μας βρίζουν αλλά μας ακούν. Ακούν μια πιο ελεύθερη άποψη. Όχι κατευθυνόμενη, όχι φοβισμένη. Τι πες με το κινητό, ρε, μιλάω και πες με το κινητό. Τι έπαθε, το ζάχαρο έπιασε. Όχι. Ρε. 1800 πόσο. Τι έβγε. Τι είναι, να τα αφήσω. Δεν ξέρω εγώ τι. Είναι 1800, σαν τον μπακάλι, να τα αφήσω. Το 1800 ζάχαρο. Ναι. Εντάξει, χάπι είναι με 1800. Χάπι. Ναι. Εγώ τσιμπήθηκα προχθές από το φόβο μου. Λέω κάτσε, μήπως ανέβασα κι εγώ κανένα ζάχαρο και με κάνει ρόμπα κόκκινος. Έφαγα και μια μακαρονάδα, ήμουν στο 1-0-2. Καλά είμαι. Ε. Λέγε ρε κόκκινε, μίλα ρε κόκκινε. Τίποτα. Τι αυτό ήταν. Τι να σου πει. Έσβησε η μηχανή, τι. Η μηχανή δεν σβήνει ποτέ. Δεν σβήνει ποτέ. Θα σβήσει μια και καλά. Μακάρι να φύγει ευνηδίω. Να μην μπεδεύεσαι εκεί. Τι ησυχάσει. Τι στεναχωριέ. Τι ησυχάσει. Έλα, τελείωνα με το κινητό. Λοιπόν, το ότι βγαίνει ο Δημάτο. Ποιο είναι ο Δημάτο. Ο άνθρωπο ο οποίο έχει το επικοινωνιακό κομμάτι τη ΑΕΚ. Πανέξυπνο. Ο εκπρόσωπο τύπου. Ζάχαρη. Τι είσαι και εμά. Το ότι βγαίνει ο κύριο Δημάτο. Ναι. Και λέει, τι λέει ότι δεν υπάρχει ισονομία, άλλες τιμωρίες για τους μένα. Τι θες να πει ο Δημάτος. Ρωτάω ρε. Εντάξει ο Δημάτος, τι θα πει Μελισσανίδη, Τσιγκουναρά, δεν μας έκανε τα γράμματα. Αυτό πληρώνει ο Μελισσανίδης. Θα πάει κόντρα στο αφεντικό. Είπα κάτι τέτοιο. Τι να πει ο Δημάτος. Χρησιμοποιεί ένα σωρό επιχειρήματα για να πει ότι τους κυνηγάνε και ότι, πώς λες ότι τους διαιτητές τους ελέγχει ο Μελισσανίδης. Ναι. Σου λέει προφανώς. Τους εφέτες τους ελέγχει, ελέγχει να πούμε μας. Ναι. Μαγκιά του, όπως είπα, αν είναι ισχύει αυτό που λέει ο Δημάτος, θα του απαντήσω του Δημάτου. Όπως είπα, μαγκιά του Μελισσανίδη που ελέγχει τους διαιτητές. Αν ελέγχει. Και είναι, μα αν ελέγχει, δεν μπορεί να ελέγξει. Αν είναι φίλος οι φιλικές παρουσιάσεις των εφετών υπέρ του κυρίου Σαββίδη, μαγκιά του κυρίου Σαββίδη.
Εμείς δεν είμαστε καμιά ομάδα. Μαγιά του. Μαγιά του κυρίου Σαββίδη, αν είχε κάτι τέτοιο. Αεξής από Νέα Σμύρνη. Τι λέει από την Νέα Σμύρνη. Λουκούμι του ήρθε το Τίγρη αφαίρεση των δύο μαθμών. Ούτε μεταγραφές, ούτε γκρίνια για την εικόνα της ομάδας, ούτε τίποτα. Συν το ότι θα παρουσιάζεται ως ηρωικό θύμα της ανιερής συμμαχίας Ιβάν Μαρινάκη, τον ίδιο δάσο μας. Με την Νέα Σμύρνη. Κουτόχορτο. Αεξής από Νέα Σμύρνη. Δεν τρώει κουτρόχορτο. Αυτό ο δικηγόρος είναι τρομερός. Δεν τρώει κουτρόχορτο ο Αεξής λοιπόν στη Νέα Σμύρνη. Και πρέπει να ξυπνήσουν για Αεξίδες να δουν ότι ναι, μεν μπορεί να ήταν άδικο, αλλά απ' την άλλη ήταν και τηλεκατευθυνόμενο το όλο σκηνικό. Εγώ θα πω αδικία, δεν θα τολμήσω ποτέ να πω τη λέξη αδικία, όταν υπάρχει ο νόμος του ισχυρού στη γη. Ας κλάψει ο Αεξής ο Δημάτος και η Original για αδικίες. Εγώ όμως θα βγω και θα σου πω μαγιά του Πάο, καλά και μαγιά και του Μελισανίδη και του Μαρινάκη και οι τρεις μάγκες. Ο ένας λέει ουφ, δεν έχω πρωταθλητισμό, ο Μάνταλος λέει ουφ, δεν έχω άλλη θλάση. Ο άλλος λέει ουφ, δεν παθαίνω έμφραγμα από τα σπριν τα νέβα κατέβα. Εντάξει, θα τραβήξουν τώρα από εδώ και πέρα στο λέω ώρα για σπορ. Και τα site της ΑΕΚ, θα δεις τώρα τις φαγάνες της Άγιας Σοφιάς και έρχεται το καινούριο έργο. Γίνεται, ούτως, άντε μπράβο το παραμύθι, εμείς τα έχουμε διδάξει αυτά στη Βόρεια Ελλάδα. Εμείς είμαστε σε αυτά προφεσόροι να πούμε. Πώς? Προφεσόροι. Έχεις και έδρα στο πανεπιστήμιο. Αλλά... ναι. Αυτά που έκανε ο Μπούζας δεκαετία του 60 και του 70, αυτοί τώρα ξυπνήσανε. Εμείς είμαστε πρίτανοι σε αυτά. Του πέσει του Αθηναίου κάτω. Στα κλάματα. Υπήρχε κάτι άλλο. Άντε μπράβο τώρα. Υπήρχε. Ναι, ο Δημάτος τώρα. Το αιώνιο παραμύθι είναι ένα. Ο Δημάτος τώρα. Το οποίο δεν ξεχνιέται ποτέ. Και ο Καράπαπας παρακλάμψε. Μην μιλάτε και μην γκρινιάζετε για τους διαιτητές. Ναι. Μην διαμαρτύρεστε για τους διαιτητές. Ναι, ποιο. Δεν θυμάστε τι λέγανε. Τότε. Πάνε. Τότε είχαν βάλει και τον Γεωργίου, τον Γιώργο. Και μπορεί έκανε σε μεγάλο κανάλι, δεν θυμάμαι στον Άλβα, και του κόψαν τη γλώσσα του ανθρώπου με τραμπούκο. Εγώ το ξέρω. Δεν θα ασχολούμεθα με τη διαιτησία. Δουλειά του και δουλειά μα. Περίμενε. Όχι, και αυτό είναι σημαντικό. Τραμπούκο. Τι τραμπούκο. Φυσικά τραμπούκο. Τραμπούκο τι σημαίνει τραμπούκο. Τώρα έπιασε ο κοκαλιάρη εκεί πέρα και τότε. Κοιτάξτε να δει, λέγε ότι θε αυτό απαγορεύει. Σου δώσω εγώ μια είδηση ότι αυτό εκείνο κτλ. Γιατί εσύ δεν το έκανε. Το ίδιο θα έκανε. Θα πάρει μια είδηση καλή για χαρά. Αυτή, Αθήνα σου λέει. Άμα ήταν Θεσσαλονίκη θα το έκανε. Γιατί αμήν το έκανε. Oh, αλλά. Δώσε θέλω. Δεν υπάρχει άμα ήταν Θεσσαλονίκη. Όχι. Γιατί? Γιατί είναι εύκολο όταν είσαι εκεί τι? Που παίρνουν τους τίτλους. Το κάνει. Okay. Τι τίτλους. Εδώ που να έρχεσαι κόντρα. Ρε έβγαινε ο ακροατής. Το βλέπει ο σταμάτα ρε κόκκινε. Έβγαινε ο τηλεθεατής επί παράγκας. Στον Α έκανε ο Γεωργίου εκπομπή. Και έλεγε ρε Γιώργο τι είναι αυτό το πράγμα αυτό κτλ. Δεν θα μιλάμε για τη διαιτησία. Ναι. Δεν μιλάμε για τη διαιτησία. Να το πηδήξουμε τη μάνα, άμα δεν μιλάμε για τη διαιτησία. Ναι. Αφού είναι 80-20 και φυσικά οι αρχιερείς είμαστε οι Θεσσαλονικοί με τον Καγκάτσι, τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Δηλαδή, αυτοί πρόεδρος... οι φεύγαν από ό,τι ξέρετε τώρα, κάνει... το έργο ήταν ωραίο, το χρήμα δεν έχει ούτε φορά ούτε νότο. Άντε τώρα, άντε τώρα. Δεν μπορούσε να μιλήσει ο άνθρωπος να πει πέντε πράγματα να πούμε πάνω στη διαιτησία. Πλάκα κάνεις, του κόβεις το ταλέντο να πούμε και τότε αφήνεις να μιλήσει. Τη μεγαλύτερη ας πούμε φωνή ανεξαρτησίας πάντης τη βάλεις φήμωτρο να πούμε. Κατάλαβες τι γίνεται εκεί πέρα. Άντε μπράβο. Γι' αυτό οι αεξίδες ακούν Αυτόπουλο, Κόκκινο, Κουλιανό, ξέρω εγώ τι ακούνε. Ο Καστοριανός και οι υπόλοιποι. Εντάξει είναι και μερικοί που λένε είστε πολύ ΠΑΟΚ. Εκεί δεν ακούμε τους εξτρίμ, τους Ταλιμπάν ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ αλλά ακούμε. Ακούνε ρε. Φυσικά θα ακούσει. Το ουδέτερο θα ακούσει. Τι ακούς, το Δημάτο. Ο Δημάτος παίρνει εκεί 5.000, 2.000, 3.000 μισθό γραφειοτύπου. Ήταν καλό στην έκθεση. Του λέει βγάλε μια ανακοίνωση εκεί να κάνουμε τους κλαψιάριδες κτλ. Δεν μας είπαν όμως ατιβολεύονται με τους μείον τρεις. Το παίζουνε κλαψοπαρθένες τώρα γιατί πρωτάθλημα δεν θα βλέπανε στην μπάλα. Έχουν διαλύσει να πούμε και ο Ζουνίδης τους τέντωσε 4-4-2 με τα εξτρέμου, τα δεκάρια. Ανέβα κατέβα, ανέβα κατέβα, ανέβα κατέβα, ανέβα κατέβα. Θλάσιο ένα, θλάσιο άλλο. Στο λέω νεκρό θα είχαμε. Φέτος στην ΑΕΚ. Ευτυχώς που έγιναν οι μείον τρεις. Στο λέω το ξέρεις. Έτσι όπως ξαπλώνονται αυτοί οι φουσκωτοί στα 35, στα 40 από ανακοπή από την τόπα, θα είχαμε, αν υπάρχει Θεός που πιστεύεις, και παίκτη της ΑΕΚ. Από το τρέξιμο. Και ο Μπακάκης. Μπακάκης, τι θα κάνεις έξι σπέρμα να βγάλει. Ανέβα, κατέβα, ανέβα, κατέβα, ανέβα, κατέβα. Τι να βγάλει. Τι να βγάλει. Εκείνος ο Λόπεθ, εκείνος ο Μάνταλος, ο Βουκάρας και ο Μπακασέτας. Τι σκέφτηκε, ρε, τι να φέτε, σε πόρε. Ακού, πορνόγερος. Τι σπέρμα να βγάλει. Τι σπέρμα να βγάλει με τόσο τρέξιμο ο άνθρωπος. Τι σπέρμα να βγάλει. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Τι πρόβλημά μου είναι κόκκινε. Πάνε στα θέματα, αλλά γράψε εκεί πέρα. Τι, φρένω πάλι. Το θέμα είναι εκεί. Ναι. Πάλι φρένω. Το θέμα είναι αυτό. Ναι, ποιο θέμα είναι. Το θέμα είναι αυτό. Πώς υποδέχτηκαν οι εδώ οπαδοί
Του πάω και μου προηγμένη. Α, του πάω και ο παδί. Α, πάω και ο παδί, πει μία σα και μία μα τα πει. Του πάω και ο παδί δεν έχουν το μυαλό, οι φίλαθλοι, να πούνε το δικό μα το θέμα διαφέρει από το δικό σα. Λένε έτσι εσεί, έτσι και εμεί. Δηλαδή, δικαιώνουν του αξίδερφου που βολάζανε πέρσι. Οι παοξίδε. Δεν το έχουν το επικοινωνιακό. Εδώ είναι σαβούρα το μυαλό απάνω. Δεν έχει, δεν τραβάει. Έχει, πώς το λένε, έχουν πιάσει τα μοτέρνα που με σκουριά να πούμε. Κατάλαβες. Έλα, πάρ' τα μηνύματα, έλα. Πολλά μηνύματα, αλλά δεν θέλω να διαβάζω. Γιατί δεν θες να διαβάζεις, δεν πληρώνει μισό ευρώ άλλος αυτή τη μήνυμα. Γιατί δεν θες να διαβάζεις εσύ. Τι είσαι εσύ δηλαδή. Στέλνει μηνύματα, σε στέλνει μισό ευρώ. Μη λέτε τα καμία, στα επεισόδια έγιναν στο ημίχρονο 0-0. Ναι. Εντάξει. Παρακάτω. Α, αυτό. Ναι. Αφού θες να διαβάσω. Ναι. Άλλο. Τι άλλο να πω. Τι άλλο να πω. Λοιπόν, ναι. Το θέμα είναι. Στο ημίχρονο 46 πήγε τον κόλ, 47 πότε μπήκε. Δεν νομίζω. Στο 50 κάτι. Στο 50 κάτι. Εντάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι τα επεισόδια γίνανε πριν μπει γκολ. Ναι. Οπότε εκεί πρέπει να είμαστε σωστοί. Ναι. Να μην λέμε κάτι το οποίο δεν ισχύει. Αυτό το οποίο γράφει η εφημερίδα ότι γίνεται σαμποτάζ τον Πρίγιοβιτ, το δέχεσαι. Όχι. Γιατί. Και τι είμαι εγώ, ο μάνατζερ του Πρίγιοβιτ ή η γκόμενα του Πρίγιοβιτ, με έναν κλάψο που δεν παίζει ο Πρίγιοβιτ. Βγήκε και ένα σέρβο. Βλέπω χθε το παιχνίδι. Βγάλα και ένα σέρβο, ένα κουρούμπα γλάι χθε να πούμε. Καταρχήν δεν ξέρω καν κριτική. Να παίζει ο Πρίγιοβιτς. Δεν λέει να παίζει ο Μάντζιος, το πιάσε μόνο. Να παίζει ο Πρίγιοβιτς στο ρίσκο. Μπορεί να παίζει ο Πρίγιοβιτς βασικός ενώ ο άλλος είναι καλύτερος. Ένα Μίτροβιτς, το κρατούμενο. Ο Μίτροβιτς. Ο Μίτροβιτς είναι καλύτερος από τον Πρίγιοβιτς. Ερώτηση. Αφού παίζει. Ένα λεπτό ρε κόκκινο. Βγάλαν ένα σέρβο εκεί πέρα, ένα πατεώνα και τι ήταν. Όλοι πατεώνες. Δημοσιογραφικά πατεώνας ήταν. Τι ήταν. Έχουμε λίγο. Δημοσιογραφικά δεν το είδες το παιχνίδι. Τι να δω παιχνίδι, δεν το είδες. Έχει χάφρα παίξει με δυο ψηλούς στο ίδιο στυλ 4-4-2. Η Σερβία, μωρέ τώρα. Μα δεν χρειάζεται. Πάω κλάψω εγώ για τον Πρίγιοβιτς. Να ακούσω, τι να ακούσω. Το μάτς είναι 0-0. Θέλει 10 λεπτά να τελειώσει. Εκεί το πετάς τον Πρίγιοβιτς. Όχι, ρε. Τι φίλε. Όχι, ρε, φίλε. Κερδίζει 45 πέναλτι και αποβολή. Ποιο. Παίζουμε 10 οι άλλοι. Παίζουμε 10. Είναι 0-0. Άρα νομίζω το να βάλει δύο φορ να παίξει. Τότε. Ακόμη και με την ίδια κοψιά με ένα παίκτη παραπάνω. Να φορτώνει. Και από το 50 να το κάνει, σωστό είναι. Σωστό είναι. Δεν τον έβαλε. Εκεί είναι την κριτική. Δεν είναι γιατί δεν παίζει ο Πρίγιοβιτς. Γιατί δεν έβαλε τον Πρίγιοβιτς. Γιατί δεν τον έβαλε. Άλλο το ένα. Δηλαδή. Επειδή εγώ δεν κοιτάω να σε πιάσω αδιάβαστο και να κάνω χάρη. Τι να κάτσω να δω, ρε, τη Σερβία, στιγμιότυπα. Επειδή δεν κάθομαι να σε κάνω πλακίτσα. Τι πλακίτσα, λέω να λοιπόν. Δεν βλέπω εθνικέ. Λοιπόν, επειδή τώρα σοβαρολογούμε. Ναι. Παίζει με ένα παίκτη λιγότερο ο άλλο. Απαγορεύεται το βάλει από το 50, από το 46 μπαίνει αλλαγή κατευθείαν. Ναι, ναι. Ενισχύει την επίθεση. Ναι. Γιατί ξέρει κατά βάση ότι με γιόμες τα κάνει. Ναι. Οι άλλοι τι center back είχαν. Παίζανε με δύο ή με τρει. Τι boy είχαν τα center back. Οι half τι boy είχαν. Δηλαδή, αν πάει στη γιόμα, είμαστε καλά. Ρε φίλε, ό,τι ναι. Και να έχει. Όχι, ό,τι και να είναι. Ό,τι και, όχι, ό,τι και να είναι. Δεν... Οι αλλαγέ του πια με τη Ρουμα... εσύ που κάνει κριτική και ο Μπούζος. Με τη Ρουμανία έπαιζε. Τι αλλαγέ έκανε. Τι έβγαλε, τι έβαλε. Θα τελειώσει, ναι. Με τη Ρουμανία έπαιζε. Και... Δεν έπαιζε με την εθνική Γαλλία. Ναι. Ούτε με εθνική Γερμανία. Ούτε με κάποια υπερομάδα. Ναι. Με τη Ρουμανία. Όχι ότι είναι κακή ομάδα η Ρουμανία. Βαλκάνι. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο τρόπο. Το θέμα δεν είναι γιατί δεν παίζει ο Πρίγιοβιτς, γιατί δεν έβαλε τον Πρίγιοβιτς. Γνωρίζει κάποιο μεγάλο ποδοσφαιριστή από τη Ρουμανία αυτή την περίοδο, όχι. Και με ρωτά ποιοι είναι. Άλλο σε ρωτάω. Άσκοπη ερώτηση. Άλλο σε ρωτάω, ρε φίλε. Κατάλαβα την ώρα. Πρέπει εγώ τώρα να κάνω το μάνατζερ στον Πρίγιοβιτς. Όχι, ρε φίλε. Μη σώσει και παίξει. Το ότι δεν έβαλε επιθετικό εντυπωσιακό τον Πρίγιοβιτς που το έχει τον κολ, βάζει κολ. Ναι. Τι σου δείχνει. Τι μου δείχνει. Ότι δεν τον υπολογίζει. Φυσικά. Ο Άρντα προχτές έπαιξε, έβαλε και γκολ. Το ξέρω. Έβαλε και γκολ. Και μάλιστα φίλου στο χορτάρι, ευχαριστώ τον Θεό. Εμείς τώρα, εντάξει, λοιπόν. Σε αυτό που το ότι δεν βάζει στο 62ο σεντερφόρ, κάνει λάθος. Ωραία. Αυτό είναι. Ο Άρντα. Στάσου ρε κόκκινε. Περίμενα, τα βάλουμε όλα μαζί. Στάσου ρε κόκκινε. Ο Άρντα δεν παίζει στον πάγο. Στάσου ρε κόκκινε. Ενώ είπαν τιμωρία δύο παιχνίδια. Στάσου ρε κόκκινε. Ένα λεπτό ρε κόκκινε. Εμείς τώρα γιατί κλαίμε, γιατί πρέπει να παίξει ο Άρντα για να τον πουλήσουμε. Ποια, τι κλαίνε οι μάνατζερ εκείνα. Γι' αυτό λέμε εμείς μάνατζερ γίναμε τώρα. Όχι. Δεν παίζει ο Άρντα. Και τι είμαι εγώ δηλαδή που δεν παίζει ο Άρντα. Εθνική Σερβία είμαι. Με νοιάζει εμένα που δεν παίζει. Μπορεί και παίζει εθνική Αιγύπτου και δεν μπορεί να παίξει τον ΠΑΟΚ. Για τον Άρντα, για τον Πρίγιοβιτ, συγγνώμη. Ναι. Βλέπει ότι το έχει τον κόλ. Στο Champions League σκοράρει. Στο Europa League σκοράρει. Ποιο. Ο Πρίγιοβιτ. Ότι με την εθνική σκοράρει. Μπράβο. Εντάξει. Καλύτερο. Είσαι καλή φόρμα, ναι. Είναι σε καλό δρόμο. Αλλά είναι σε καλή κατάσταση. Και δεν το βάζει καθόλου. Δεν το γιατί. Δεν το κουστάρει. Πιθανόν κάτι υπάρχει. Όπως υπάρχει με αυτό λέμε. Δεν λειτουργούμε μανατζέρικα. Σου λέω. Κριτική κάνουμε. Επειδή είναι βρωμιάριδες στην εθνική γενικά. Σε όλες τις εθνικές. Μπορεί ο μάνατζερ του Πρίγιοβιτς να μην δίνει φράγκα, για παράδειγμα. Να μην είναι τόσο καλό. Να μην είναι τόσο καλό. Να μην είναι τόσο καλό. Ξέρω, γαλαντόμο. Πώ να το πω. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Μέχρι ενός σημείου. Μέχρι ενός σημείου.
Μέχρι ένα σημείο, ναι. Συγγνώμη, ρομορφόπεδα. Γιατί κλαίνε στην κούλα, ο ΠΑΟΚ δεν ξεκίνησε με μείον βαθμούς. Συγγνώμη για το μορφόπεδα. Μόνο για το φινάλε, μπράβο. Ραπτόπουλε, πώς εξηγήσει το ότι οι Αργιανοί έχουν βγάλει τα εστία εδώ και ένα μήνα και ακόμη sold out δεν έκαναν. Εγώ δεν νομίζω ότι θα μείνει εστίριο απόλυτο. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτού νου. Αυτό το πρόβλημα. Αφού κάναν, λέει. Και πέρυσι ακριβώς το ίδιο έγινε στο ΟΑΚΑ όταν έχανε από τον Ολυμπιακό και σταμάτησαν τα επεισόδια του, το γύρισε η ΑΕΚ. Τιμωρία υπήρξε? Όχι. Όχι. Στη συνάντηση του UEFA με τέσσερις ομάδες, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, η πλευρά του ΠΑΟΚ συμφώνησε με τις τάσεις του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει το θάρρος να κλαφτεί για τη διαιτησία, αναφέροντας το όνομα του πρώην αντιπροέδρου Θωμά Μητρόπουλου. Αλήθεια, ρε παιδιά. Όσο μαγκιάζει και αν βάλει μια γυναίκα, λέει ο ΠΑΟΚ, σε παρένθεση, το πρωί η ασχήμη μας διακρύβεται. Πάντα προσκύνημα στο γάβρο. Ένα λεπτό. Ρε Σιγιάννη, το ότι συμφωνούν ταυτίζονται οι απόψεις τους, δηλαδή ότι γίνεται, αν γίνεται. Ένα λεπτό. Ο Θωμάς Μητρόπουλος δεν ήταν υπάλληλος του Κόκαλη? Ναι. Τώρα άλλαξε υπάλληλο. Αφεντικό. Άλλαξε αφεντικό. Και βρίζουν τώρα αυτή τον Θωμά τον Μητρόπουλο στον Ολυμπιακό. Δηλαδή αυγιάβριο ο Νικολακόπουλος στο έψιλο και θα βρίζει τον αυτόν. Ξέρεις κάτι κλωτσιές που θα θέλει. Θα φύγει με το κλωτσόν. Όχι, θα φύγει. Μισό λεπτό. Θα φύγει. Δηλαδή είχε ο Ολυμπιακός χρόνια τον Θωμά τον Μητρόπουλο, τον αρχιερέα της διαπλοκής στο ποδόσφαιρο. Έπαιρνε τα πρωταθλήματα με τον άλλο την ΕΠΟ το δικό μας. Και θα βγούμε τώρα. Δηλαδή αύριο μπορεί να βγει ο Ολυμπιακός και να κράζει τον Καγκάτσι, ας πούμε. Μπορεί να το κάνει αυτό. Πώς θα γίνει? Φοφελημένος είμαι. Πώς θα βγεις? Μα ωφελήθηκα εγώ από. Δεν συνάδει, ρε. Δεν συνάδει. Είναι αχαριστία. Ωραίος. Σωστό. Κόκκινε αυτό και μόνο με αγάπη από φίλους αεξίδες. Ναι. Φωτοβολίδα ευθεία βολή στο Πανιόνιο ΠΑΟΚ, πρόσμο στον ΠΑΟΚ. Ναι. Επιστόδια στο ΠΑΟΚ Άρης έξω από την Τούμπα, πρόσωπο μόνο στον ΠΑΟΚ. Ναι. Επεισόδια στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ έξω από το Καραϊσκάκη, πρόσωπο στον Ολυμπιακό. Ναι. Επεισόδια στο ΑΕΚ Ολυμπιακός έξω από το ΟΑΚΑ, μείον τρεις βαθμοί, δύο αγωνιστικές και κλειδώνω το θυρών. Ναι. Και πρόσωπο στην ΑΕΚ. Αυτό μόνο να δεις και καταλαβαίνεις τι γίνεται. Κλαίγεσαι, πουλάκι. Μισό. Εγώ το δέχομαι αυτό που λες. Ναι. Εγώ δεν το δέχομαι. Εγώ το δέχομαι αυτό που λες. Ερώτηση σε σένα, ο οποίος κράζεις για την ποινή. Ωραία. Από την ΕΠΟ. Ναι. Για τους διαιτητές. Οι οποίοι σε ευνοήσανε και πέρσι και φέτος. Έχεις να πεις κάτι? Συμφωνείς? Δηλαδή, με την Τρίπολη πήρε πέναλτι που δεν υπήρχε, ο Μάνταλος. Πήρε. Πέρσι ένας διαιτητής, ο Κομίνης, τα έκανε άνω κάτω γιατί φοβότανε. Λένε εδώ. Δηλαδή, ρωτάω. Ναι. Υπάρχει περίπτωση το γκολ το οποίο μπήκε στην Τούμπα. Ναι. Γιατί τώρα. Θα με πούνε χίλια. Τι, δεν σημαίνει άστα σε πούνε. Θα με πούνε χίλια δυο. Το λέω και το εννοώ. Υπάρχει περίπτωση αυτό το γκολ που μπήκε στην Τούμπα? Ναι. Είναι δεν είναι, δεν με ενδιαφέρει. Είναι offside. Είναι δεν είναι. Βρε είναι. Να μπει σε λεωφόρο ο ΆΚΑ Καραϊσκάκη και να τα κυρώσει γιατί. Βέβαια. Άμα ελέγχω εγώ τη διαιτησία, φυσικά. Ρε, με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, υπάρχει ποιο να το κάνει? Ναι, αμέ. Εγώ λέω όχι. Γιατί όχι? Εγώ λέω όχι. Τα επεισόδια γίνανε έξω από το ΆΚΑ. Ό,τι έγινε και στην Τούμπα με ΠΑΟΚ. Που γλίτωσε με προς τη μάκη, λένε οι αεξίδες. Ναι, δεκτό, ναι. Αλήθεια λένε. Ωραία. Αλήθεια λένε. Άρα δικήθηκαν οι αεξίδες. Πέστε τίποτα για την Πανάθαρη, τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα σου παδού στη Μακεδονία. Εσύ κάνε λίγο. Κάνα σολάριουμ τώρα να ηρεμήσεις, γιατί δεν γίνεται. Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει λιγότερο. Ο Παναθηναϊκός. Ναι. Πείτε μου, παιδιά, για το πρωτοσόλιδο για Πιάτεκ που λέει ότι τον ήθελε ο Πάο για 800.000 και τον πήρε η Τζένοα 3,5 εκατομμύρια και κεντάει φέτος. Να βάλουμε Τζένοα να τερματίσει τετράδα. Πολλά φιλιά. Δεν είναι τόσο καλή η Τζένοα. Χέρκ. Δεν είναι τόσο καλή η Τζένοα. Η Τζένοα. Ναι, έχει ρε φίλε. Έχει Ίντερ. Εντάξει, για τη Γιουβέντους δεν συζητάμε. Έχει Μίλαν. Έχει Λάτσιο. Έχει Νάπολη. Έχει ομάδες οι οποίες μπορούν να κάνουν όργια. Μπορούν να κάνουν παπάδες. Μη στεκόμαστε τώρα και λέμε ότι να μήπως και. Θα δούμε. Ότι υπάρχει πάντα και είναι σύνηθες μια ομάδα να πετάγεται. Ναι. Okay. Αν σου κάνει κλικ, ναι. Επειδή ειδικά εσύ με ρωτάς για μακροχρόνια στοιχήματα, εγώ είμαι εναντίον. Ρώτα το κουμπαράκι του Ραπτόπουλου που είναι υπέρ των μακροχρόνιων στοιχημάτων, ασχολείται, παίζει, τα μελετάει περισσότερα, δεκτό ό,τι και να πει. Και ακολούθα εκεί. Αυτός θα σε κατευθύνει για μακροχρόνια. Εγώ δεν ασχολούμαι με τέτοια. Απλά και όμορφα. Φίλε, μην κρινιάζεις. Θα λέμε την αλήθεια. Τι θέλω να σου πω? Ότι πουληθήκανε 5.000 διαρκείας στον Ηρακλή? Ότι πήγαν 5.000 Ηρακλειδείς? Τι να το κάνω εγώ το ότι είχε 1.000.000 προβολές? Όλο αυτό το οποίο έγινε. Και ήταν ωραίο επικοινωνιακά. Ωραίο.
και βλέπω εκείνον τον καναπέ ο Μυροφορίδης να τον κάνει, να τον βάχει μόνιμα. Μάλλον βολεύτηκε, γιατί τον λέω πολύ άνετο, βαριόταν να σηκωθεί. Συνήθως σηκώνεται στα παιχνίδια. Με τον Απόλλωνα άραξε και δεν κουνιότανε. Ωραία, τον βλέπω να αράζει εκείνον τον καναπέ. Οι υπόλοιποι με τον καναπέ τι γίνεται. Καναπέ και Άγιος ο Θεός. 100 ευρώ δηλαδή να δώσουμε το χρόνο για τον Ηρακλή, δεν αξίζει. Δηλαδή ήταν τα πράγματα στον πάτο. Αλλάξανε. Προχωρήσανε. Ο κόσμος που είναι. Πώς δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του. Χρειάζεται να πει κάτι ο Γρηγόρης, ο Κώστας, ο Νίκος, ο... Τι συζητάμε τώρα. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για τον διαγωνισμό όπου έχουμε για την πρεμιέρα της παιδικής παράστασης Μολυβένιο Στρατιώτη στο θέατρο Αριστοτέλειο. Στείλε α μητρία κενό τη λέξη θέατρο, ονοματεπώνυμο στο 54344 για να κερδίσετε 10 διπλές προσκλήσεις. Είναι για το Μολυβένιο Στρατιώτη του Hans Christian Andersen σε διασκευή και συνοδευσία της Μαριάννα Στόλη και η προσκλήση είναι για το θέατρο Αριστοτέλειο την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 11.30. Α-3 κενό, θέατρο, ονοματεπώνυμο στο 54344. Είναι πολύ ωραίος ο διαγωνισμός, είναι πολύ ωραίο κυρίως για τις κυρίες να πάνε με τα παιδιά τους ή για τους κυρίους να πάνε με τα παιδιά τους, για το Μολυβένιο Στρατιώτη, για την παράσταση αυτή με 10 διπλές προσκλήσεις, οποίες θα δώσουμε στο τέλος της εκπομπής. Υπενθυμίζω ότι για οτιδήποτε θέλετε, όλα γίνονται με ένα stop στο Καντίνα Pit Stop. Για καφέ, φαγητό, τσιγάρα, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Έχουν μια απίστευτη σειρά από κωδικούς και ποιότητα προϊόντων. Όλα με ένα stop στο Καντίνα Pit Stop. Με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι, γρήγορα, εύκολα, άπεκτα, σε τρία σημεία στην πόλη μας. Παλαιού σταθμού 36, Δυτική Ίσως μετά δικαστήρια. Πόντου 56, Λαχαναγορά. Οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο, μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Διάλειμμα και σε λίγο βγαίνουμε με γραμμές. Μετρόπολης 95. Λοιπόν, άντε, για να μην το κάνουμε εδώ πέρα μουσικό ραδιοφωνό. Δεν θέλω και πολύ τώρα, μην γυρίσει το μυαλό. Το 2310-390 είναι δικά σας. Μαζί μας οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου με ένα τηλεφώνημα στο 18-133, αρκεί να έχεις μπροστά σου την άδεια κυκλοφορία του αυτοκινήτου. Να σου δώσει την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό και μαζί την καλύτερη τιμή της αγοράς. Ενώ στο www.listopartu.gr θα βρείτε ό,τι ανταλλακτικό χρειάζεται και όλες τις μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ. Επίσης, μαζί μας η Ασκιάδης Μπαλοδήμος, όπου μπορείτε οι φίλοι του αυτοκινήτου, εσείς όποιοι θέλετε να αγοράσετε καινούργιο αυτοκίνητο, να πάτε τώρα μια βόλτα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, να δείτε τα νέα Skoda, Kia, Hyundai και να αποκτήσετε όποιο θέλετε με δώρο τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια, κύριε Χατζηγεωργίου. Καλά ακούσατε. Λοιπόν, περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596. Μόνο 3 φίλοι περιμένουν, πάμε σε αυτούς τους 3, οι γραμμές οι υπόλοιπες είναι ελεύθερες. Ναι. Καλησπέρα στην παρέα. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Ατρομητάρα εδώ. Τι κάνεις, Γιάννη? Όλα καλά, εσείς? Να πω λίγο για την εθνική ομάδα, ρε παιδιά. Καλή επιτυχία για το βράδυ. Αλλά ακούω πολύ καιρό τώρα πολλές γκρίνιες για δεν παίζει ποδόσφαιρο καλό και τέτοια πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον ομοσπονδιακό προπονητή όταν μαζεύονται οι παίχτες μια φορά το δίμηνο με πολλές απουσίες καμιά φορά, τραυματισμούς. Με σκοτώνεται στη δουλειά ο ομοσπονδιακός προπονητής. Σκοτώνεται στη δουλειά. Εγώ τον έχω κρίνει πολλές φορές γιατί ερχόταν στο Περιστέρι. Ερχόταν στο Περιστέρι πέρυσι και έρθει 6-7 φορές και ακόμα αυτό το Γιαννούλη δεν τον έχει βάλει να παίξει το παιδί. Αν και σήκωσε τύπου μιλάς τώρα. Ποιο να παίξει, ρε, ποιον? Το Γιαννούλη, ρε. Το Γιαννούλη. Μα αφήσει έξω ποιον? Το Τζιμίκα. Το Τζιμίκα. Το Τζιμίκα είναι καλύτερος από το Γιαννούλη. Πώς θα γίνει? Διαφωνώ. Δεν είναι καλύτερος. Γιατί δεν είναι καλύτερος? Τι έχει καλύτερο δηλαδή? Ταχύτητα. Παίζει στον Ολυμπιακό. Έλα, τα πάρουμε ένα-ένα. Έλα ρε τώρα, επειδή παίζει στον Ολυμπιακό, άλλο το βάζει. Σταμάτα. Πες τα Ατρομητάρα ναι, μαζί. Ναι. Σταμάτα λίγο ρε κόκκινε. Ναι. Και το Καβράμ ήταν στον Άρη κακός, μόλις πήγε στον Ολυμπιακό. Κάτσε ένα-ένα. Το ζώνει για πολύ. Ένα-ένα ρε. Ποιος είναι πιο γρήγορος, ο Τζιμίκας ή ο Γιαννούλης? Είναι γρήγορο και δύο τώρα. Ποιος μαρκάρει καλύτερα, ο Γιαννούλης ή ο Τζιμίκας? Και ίσως λίγο καλύτερο στο μαρκάρισμα.
Ποιο είναι πιο ψηλό, ο Τσιμίκα ή ο Γιανούλη. Το ίδιο μπόι έχουν. Ποιο κάνει καλύτερα ανεβάσματα, ο Γιανούλη ή ο Τσιμίκα. Ο Τσιμίκα. Ο Γιανούλη 100%. Αυτό. Ο Γιανούλη. Δυνατό, ποιο είναι πιο δυνατό, ο Γιανούλη ή ο Τσιμίκα. Μία ή άλλη είναι, ρε. Παρόμοιοι είναι, ρε. Ένα παίξι ρε. Ναι, παρόμοιοι πώ θα παίξει το ατρόμι του, ρε. Και δεν θα παίξει του Ολυμπιακού. Αυτό είναι παρόμοιο. Δεν χειρότερο. Άντε, μπράβο. Να σου πω κάτι. Το 60 είδες προχθές, τη γλίτωσες. Ήταν έτοιμος να ρίξει μέσα τον κουλούρι, να παστελώσει και κανένα γκολ με την εθνική, να χάσεις και τα υπόλοιπα μαλλιά που δεν έχεις. Ευτυχώς που το έβαλε ο Μήτρογλου και ακύρωσε την αλλαγή να ξέρει. Τώρα, ατρόμητος πάω, ο κουλούρις θα παίξει. Θα το παστελώσει σήμερα, δεν το γλιτώνει. Ήθελε τις ποδάρες σαν τυφόν σου στο κορίτσι με το άλογο. Θα τα παστελώσει σήμερα, δεν τη γλιτώνεις. Εγώ λέω θα έχει δηλητηρίαση ο κουλούρις και ο Γιαννούλης θα πονάει φτέρνα του και ο Χατζησέλιος θα έχει συνάχη. Να έλα τώρα με τον Ατρομητάκο τώρα. Το Άρης ΠΑΟΚ, ας τα τρομητάκω τώρα. Το Άρης ΠΑΟΚ παίζεται με ξενοδιαιτητή. Ναι, βέβαια. Εμείς ρε παιδιά που θα έρθουμε στην Τούμπα, να πάμε στο Καραϊσκάκι και από εδώ και από εκεί. Εσείς στην Τούμπα θα έρθετε για τουρισμό, ρε φίλε. Πώς? Με τα πόδια ανοιχτά θα έρθετε. Πού θα έρθουμε ρε με τα πόδια ανοιχτά, μας φάξαν περίπου στην Τούμπα, θα ξεχαστεί. Με τα μπον. Με τα μπον. Αφού θα έρθετε να χάσετε στην Τούμπα. Πέρυσι μας φάξανε στην Τούμπα ρε, τα ξέχασε. Έλα ρε παράρτημα, για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Καλημέρα, να είσαι καλά. Παράρτημα. Παρακαλώ. Ναι. Το παράρτημα του ΠΑΟΚ τώρα. Ελεύθερες είναι οι άλλες, ελεύθερες οι άλλες, ναι. Ποιες είναι οι άλλες. Καλησπέρα σας. Έχει πολλές γραμμές ελεύθερες, δύο γραμμές. Έλα, ναι. Καλησπέρα σας. Καλώς το Φοβιτσιάρη του Καναντού στη Μαρμίτα και κάνε κότα να πούμε. Κύριε Δημήτρη Μελισανίδη. Όπα, να. Ανοχή. Υπομονή και στήριξη, τέλος. Α, γύρισε το έργο. Έγινες φίλος με τον Παπαγιαννόπουλο. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Ναι. Κύριε, υπεύθυνε τύπου. Κύριε Δημάτε. Μετά το παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός έχουν δημιουργηθεί κάποια εύλογα ερωτήματα στο κεφάλι κάθε ΑΕΚΣΥ, τα οποία χρήζουν απάντησης και διελεύθερσης. Πρώτον, γιατί σε ένα ντέρμπι που είναι 0-0 και η ΑΕΚ είναι πολύ ανώτερη στο ημίχρονο γίνονται επεισόδια με την αστυνομία. Δεύτερον, για ποιο λόγο κάνετε επίθεση διαδικτυακή σε όλους τους άλλους εκτός από αυτούς που φταίνε. Ποιους έκανε. Τρίτον, πώς γίνεται τον Μάιο να εμπιστεύεστε τον πρώτο βαθμό των οργάνων της Super League, των πειθαρχικών τουλάχιστον, και μετά από 5 μήνες τον Οκτώβρη να μιλάτε για σκάνδαλα και να λέτε ότι έχετε εμπιστοσύνη μόνο στο δεύτερο όργανο. Βγείτε και πείτε την αλήθεια στον κόσμο τι συμβαίνει. Στον κόσμο. Κουτόχορτο ο ΑΕΞΙΣ δεν τρώει. Ο ΑΕΞΙΣ δεν τρώει κουτόχορτο. Κάνει έλα, έλα, πάρε την ώρα για σπορ αύριο. Θα δεις την Αγία Σοφιά πρωτοσέλιδο. Την ώρα για σπορ σήμερα. Σήμερα η εκθέση προχθές έπρεπε να είχε πρωτοσέλιδο. Ότι 100 μάγκες εκτοπίσαν την ΑΕΚ και την βγάλανε εκτός τίτλου στην έκτη αγωνιστική. Το βόλεψε το Μελισανίδη. Μια χαρά το βόλεψε. Μια χαρά. Να βγει να μας το πει αν βολεύτηκε ο κύριος Μελισανίδης. Εσύ τι να μου το πει εμένα που το στήριζα. Εσύ τι πιστεύεις, βολεύτηκε ή όχι. Αν βολεύτηκε λέει κούτυρο στο ψωμί του. Και μαρμελάδα ροδάκινο. Τα ψοφάει αυτά. Αλλά. Αλλά οπα, περίμενε λίγο. Ο λαός της ΑΕΚ δεν τρώει κουτόχορτο. Δεν μπορεί να εμπιστεύεσαι τα δικαστήρια το Μάιο για να πάρεις το πρωτάθλημα. Τρώει κουτρόχορτο. Και τώρα τον Οκτώβριο να κατηγορείς το ΠΑΟ. Τι σχέση έχει ο ΠΑΟ! Κουτρόχορτο! Τι σχέση έχει ο ΠΑΟ! Χόρτο της Κούτρας! Ναι! Έχει λήφθη, Δημάτε! Ο καθηγητής της Κούτρας αυτό που είπε είναι αλήθεια, έφαγες πέσιμο στη Μαρμίτα. Όχι, κανένα πέσιμο, λόγω ανελημμένων υποχρεώσεων. Αυτός γιατί λέει για πέσιμο. Και σήμερα θα είναι και στο Λαϊκό Δικαστήριο. Εντάξει, περιμένουμε. Κατάλαβες. Εμ έρχεσαι, εμ δεν σου πληρώνει τα οδηπορικά, εμ σου τι λέει και από πάνω. Κανένα πέσιμο πουθενά, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Φύγε! Περιμένω. Ό,τι τον παραμυθά είπε τον άνθρωπο. Το ψυγείο στο Κατσιαμπί το πήγε εσύ. Αυτό που σε τάιζε τα ψάρια. Εμένα τα ψάρια δύσκολα με ταΐσουν κόκκινα. Εσύ. Δύσκολο. Έχω να σου πω, να σου προτείνω μέρη. Προφέσορ. Α, το θες και προφέσορ. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Έλα. Έλα. Εγώ είμαι καλησπέρα παιδιά. Μάλιστα καλησπέρα εσείς είστε ναι. Μια απορία μπορεί να μην δείξετε παρακαλώ. Μάλιστα κύριε μου. Εάν κάποιος επιθετικός. Ναι. Δεχτεί πάσα στην περιοχή. Πάσα ναι. Χωρίς να κουμπίσει την μπάλα, τη βάλει την μπάλα κάτω από την μπλούζα του και μπει στην εστία πιάνεται γκολ. Πώς θα τη βάλει την μπλούζα του. Δηλαδή. Θα σηκώσει την μπλούζα και την πάρει.
την βάλει κάτω από την μπλούζα, χωρίς να την ακουμπήσει την μπάλα. Και μπει στην αιστεία, με τρία για γκολ και γιατί. Δεν το ξέρουμε αυτό, κύριε. Από τη στιγμή που δεν την ακουμπάει με τα χέρια, μετράει για γκολ. Τη στιγμή που την ακουμπάει, μετράει γκολ, έτσι δεν είναι. Από τη στιγμή που η μπάλα δεν έρχεται, δηλαδή λέτε, ο τερματοφύλακας να σηκώσει την μπλούζα, να τη βάλει από κάτω και να τρέξει όλο το γήπεδο. Και να μπει στην αιστεία, είναι γκολ. Είναι γκολ, είναι. Είναι γκολ, ναι. Έτσι λέει. Είναι γκολ. Ναι. Είναι γκολ. Είναι γκολ, ναι. Ποιος το είπε, σένα. Εγώ στο λέω, δεν έκανε καμιά παράβαση. Ποιος το λέει, σένα που δεν έκανε παράβαση. Εγώ στο πιάνει την παράβαση. Δεν κυλάει μπάλα στο έδαφος. Και τι, πρέπει να κυλάει η μπάλα για να μπει γκολ. Βέβαια. Αν ο τερματοφύλακας δηλαδή εκτελέσει ένα ελεύθερο. Ναι. Η μπάλα δεν ακουμπήσει ούτε ένα και μπει γκολ. Είναι γκολ. Είναι γκολ, είναι γκολ. Ναι. Αφού δεν κυλάει η μπάλα, γιατί δεν γίνει γκολ. Πώς θα τη βάλει στη φαλένα και θα μπει γκολ, κόκκινα. Μπορεί να γίνει. Πού έχει γίνει κόκκινα και μέτρησε γκολ. Μπορεί να γίνει σου, δεν λέω ότι γίνεται. Είναι ένα θεωρητικό σενάριο το οποίο είναι γκολ. Άμα ήταν θα βάζει ο Σαργκάνης και ο Χριστίδης και ο Κελεσίδης και ο άλλος, θα τρέχανε 200 μέτρα και θα μπαίνανε μέσα. Να μας τρελάνε. Δεν το σκεφτήκανε μάλλον. Δεν το σκεφτήκανε. Ναι. Και το σκέφτηκε θεθεί. Τον κόκκινο. Πάμε παρακάτω. Ναι. Έλα ρε φίλε, πάμε παρακάτω. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ενημερώσω εγώ τον Καστογιανό γιατί δεν τα ξέρει καλά τα γράμματα. Για πες μας εσύ που τα ξέρεις. Το καλοκαίρι που έγινε η επιλογή των νέων τακτικών δικαστών, ναι. Η επιτροπή που τους εξέλεξε ήταν 7 του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ και ένα στη ΣΑΕΚ. Οπότε τι συμβαίνει εδώ. Την πλειοψηφία την έχει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Και ποιος την έχει. Και ο ΠΑΟΚ δουλεύει με το Μητσοτάκη τώρα μια χαρά και ο Ολυμπιακός. Α, μπράβο, λοιπόν. Να, που δεν, και το, δεν το καταλαβαίνει ο Χριστουγεννός. Οι εφέτες είναι δικοί μας. Τι έκανε. Πολύ μυαλό δεν χρειάζεται για να το καταλάβει, μα δεν ξέρω το λέω εγώ. Και είναι διακοδημόδηση αθλήματος. Κόκκινε να την πάρει την μπάλα. Και τη βάλει μέσα. Ποιος το αποφασίζει. Εγώ στο λέω αυτό. Οι καλάκιδες που μπήκανε μέσα δεν είχαν κανένα σχέση με την original. Ναι. Δεν βγήκαν από το πέταλο της original. Ναι. Είναι οι γνωστοί παχαλάκιδες που τα κάνουν μπάχαλο κάθε μέρα στο Πολυτεχνείο και παίζουν τους ματατζίδες. Αυτοί είναι οι οποίοι είναι... Ναι, αλλά αυτοί και οι Ηρακλειδείς φημίζονται ότι οι μεν είναι στα εξάρχεια και οι Ηρακλειδείς είναι να πούμε στα πανεπιστήμια. Άρα ανήκουνε σε αυτή την ομάδα. Εάν θέλει η ΑΕΚ μπορεί να τους αποβάλει και ο Ηρακλής. Εφόσον δεν το κάνουν είναι οπαδοί της ΑΕΚ και του Ηρακλή, φίλε. Για χαρά. Είναι οπαδοί της ΑΕΚ και του Ηρακλή. Συγκεκριμένων πολιτικών φρονημάτων. Μέλη της κοινωνίας της ελληνικής. Ορίστε. Τι να πούμε, ότι δεν είναι Ηρακλήδες και αεξίδες. Άμα ήταν να πηγαίνουν στο Χαριλάου να πούμε. Ναι, φίλε. Ναι, γεια σας. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Θα μου λες αυτό που λέει. Ναι. Αυτοί τώρα γιατί τρεις βαθμοί φάγανε μόνο τρεις βαθμοί και τι τους πείραξε. Εσάς που φάγατε τρεις βαθμοί δεν σας πείραξε πέρσι. Όλους τους περάζει μία βαθμή. Κάτσε ακόμα Οκτώβριος είναι, τους περάζει να χάσουν το πρωτάθλημα από τώρα, φοβούνται. Το χάσανε ρε φίλε, τι να χάσουνε. Γιατί είχαν ομάδα για να το πάρουνε. Είχαν υλικό για να πάρουν το πρωτάθλημα όπως έχει ο ΠΑΟΚ. Συγγνώμη. Είχαν υλικό. Εγώ σου λέω δεν τους δίναν μία τρεις βαθμούς. Είχαν αυτή το υλικό. Και τη φιλοσοφία να πάρουν πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Κάτσε, επειδή δεν έχουν καλή ομάδα, θέλουν να δικαιολογηθούν για τους μείον τρεις που πάρουν. 100%. Δεν έχουν πλήρες ομάδα. Έχουν ομάδα με μειωμένο ρόστερ και δυναμικό. Γι' αυτό ρίχνω τους άλλους στους μείον τρεις τώρα, έτσι. Βολεύτηκαν, φίλε μου, βολεύτηκαν με τους μείον τρεις. Αυτή είναι και η διαφορά με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν βολευόταν. Βγάζουμε την πίσω. Ο ΠΑΟΚ δεν βολευόταν πρακτικώς με τους μείον τρεις. Η ΑΚ βολεύεται. Ναι, γι' αυτό λέμε. Αυτό ακριβώς. Να είστε καλά. Ναι, πείτε μου. Για το σκύπερ, παιδιά, μην μιλάτε άλλο για αυτό το πράγμα εδώ που γίνεται στην Εθνική. Αυτό είναι γελίο να πω. Ο σκύπερ, φίλε, 56 κλήσεις. Έκανα εδώ μπάλα λίγο και ψυχάθηκα τον εαυτό μου. Καταρχήν αυτοί δεν έχουν όρεξη για να παίζουν μπάλα. Λοιπόν, θα πάει ο Αναστασιάδης προπονητής, είναι σωστό το ρεπορτάζ του Κόκκινου. Μακάρι. Με καμιά μπουλκουμέ που θα γίνει σήμερα και θα τελειώσει το θέμα. Μακάρι. Ένα πάρει την καμεροκάμα τουλάχιστον, μην τα δίνουν στον Γερμανό να πούμε, ξέρω εγώ. Όχι ρε φίλε, δεν το βλέπω έτσι. Γιατί Γερμανός ήταν αυτός που μας πήγε στην κορυφή του κόσμου. Στην κορυφή της Ευρώπης. Και τι έγινε ο Κόκκινε. Πώς τι έγινε. Αντί να γίνει κάτι καλό, γίνανε μόνο άσχημα. Δεν διαφωνώ. Αυτό δεν φταίει σε τίποτα και ο Ανδρέας. Αλλά δεν ευθύνεται αυτός. Ναι, σωστό. Δηλαδή το θέμα είναι ότι. Δηλαδή υπάρχει ένα πολύ απλό παράδειγμα. Στο μπάσκετ που συγχαίρει το διπλανό μου, το πήραν και προχωρήσανε. Υπάρχει μια συνέχεια. Εγώ δεν του συγχαίρω τον μπάσκετ, εντάξει. Συγγνώμη, λέω για το διπλανό μου. Να σε καλά. Ναι. Έχει μια συνέχεια. Το ποδόσφαιρο αντί να έχει άνοδο, είχε πτώσει. Πού είναι το μπάσκετ στην Ελλάδα, η εθνική. Πού είναι η εθνική Ελλάδα, σε τι επίπεδο είναι. Στις 10 κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Μάλιστα. Με το κούμπο τον Έλληνα μέσα.
Ναι, τον Αντετοκούμπο τον Έλληνα. Αυτό είναι μαύρο, δεν είναι Έλληνα. Εσύ πες ότι δεν είναι Έλληνα. Πώς είναι Έλληνα. Δηλαδή με σκότωσε. Έχει κανένα Έλληνα μαύρο. Παίζει όπως παίζουν όλοι ή με του δικού όρου. Τι όλοι με του δικού μου όρου. Οι όροι, ρε φίλε, που υπάρχουν στην αγορά ποια είναι. Ότι ο Ξανθός είναι πλέον Αφρικάνος. Σύνορα δεν υπάρχουν, ναι. Τα έχουν καταργήσει όλα. Μπορεί στην εθνική Κονγκό. Ρε φίλε, με ποια θα παίζουν, με ποιου όρου θα παίζουν τώρα. Μάλιστα. Αποφάσισε. Βάλει ένα μουστάκι, αν είναι σαν το άλλο που φόρησε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Με τη διαφορά τον λέγανε Χίτλερ. Εντάξει, και παίξ' το μετά, και εγώ δεν ξέρω τι. Με αυτόν τον τρόπο, ρε κόκκινε, σου περνάνε το μπαστάρδεμα των εθνών. Μέσα από τις εθνικές ομάδες. Μέσα από τους Αλβανούς που σηκώνουν τα βάρη, μέσα από τους μαύρους που γίνονται Έλληνες, μέσα από τους Ξανθούς που γίνονται Αφρικάνοι. Δηλαδή, συγγνώμη, τι δηλαδή, συγγνώμη, Καϊβάνη, η Αμερική. Στο περνάνε, ρε, μέσα από την μπάλα και ρωτάω το μπάσκετ. Ναι, στο περνάνε. Η Αμερική. Τι. Πόσες φυλές έχει. Τι πόσες φυλές έχει. Πόσες φυλές έχει η Αμερική. Τι Αμερικάνοι είναι δηλαδή. Η Αμερική πόσες φυλές έχει. 500 να έχει, είναι Αμερικάνοι. Εγώ άμα πάω στην Αμερική. Μετά πήγε τόσος κόσμος από όλη την Ευρώπη. Ναι, ναι, ναι. Από την Αμερικάνοι είναι αυτοί. Και δημιουργήσαν την Αμερική. Βρε Αμερικάνοι είναι. Πλέον είναι Αμερικάνοι. Και στην Αθήνα πήγαν οι Πελοποννήσοι. Από την Πελοπόννησο. Τι Μανιάτε. Και τι είναι Αθηνέ. Έγιναν Αθηνέ. Αθηνέ είναι. Αφού αυτό γίνανε. Συγκεντρώσαν το χρήμα εκεί. Ναι. Και εσύ βλάκα κάτσε εδώ ναι. Να ζει με 360. Το χρήμα. Κορόιδο. Σιγά, κορόιδο. Για λόγου. Έχουν λόγου του τρόπου. Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο. Πάμε στο παιδιά, μη μου στέλνετε μηνύματα. Μία, όχι, παιδιά. Μισό λεπτό. Για τα όσα έγιναν την Παρασκευή. Τι έγινε. Με στέλνουν διάφορα μηνύματα ότι έχει βγει προς τα έξω ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Τι έγινε την Παρασκευή. Ότι το παιδί δεχόταν bullying και ήταν σε άμυνα. Ποιο παιδί. Ότι δεν πήγε καμία. Αυτό με αυτό που έγινε που κατήγγειλε ο Πασχάλης ο Καμόρα. Ναι. Ότι δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Και μια κριτική απλάκωσε στις μπουκαλιές έναν μετανάστη που πήγε τη βία και τη βάλαν φυλακή. Γίνονται αυτά στην κοινωνία. Πάμε παρακάτω. Για το θέμα του συγκεκριμένου λέμε. Ναι, πάμε παρακάτω. Ναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο μόνος που θα δεχτώ να μιλήσω είναι ο διευθυντής του σχολείου να βγει και να μας πει. Ναι. Τι ισχύει τελικά. Ναι, ο τι έγινε τελικά. Δεν ξέρω τι είναι. Σιριζέος είναι. Να μας πει τι έγινε. Να είναι διευθυντής Σιριζέος. Πώς έγινε, ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Τι θα είναι, τι θα είναι. Δεν είναι ρε φίλε, άκου να δεις. Δεν είναι ο υπεύθυνος. Μας κάνεις ρε κόκκινε, μας κάνεις κοιλιά την εκπομπή. Ή δέχομαι γονείς από εκεί, ναι. Ευχαρίστω. Γονείς από το σχολείο. Να μου πούν τι τελικά ισχύει. Χωρίς να ξεχνάει κανείς ότι μιλάμε για παιδιά. Πόρε φρένο. Ότι μιλάμε για παιδιά. Τι σημαίνει παιδιά, ρε κόκκινε. Τι είναι τα παιδιά, αθώα είναι τα παιδιά. Φυσικά. Αθώα είναι τα παιδιά. Φυσικά. Ξέρεις παιδιά εσύ πολλά. Πάρα είναι αθώα. Ναι. Άντε πάνε παρακάτω. Πάνε παρακάτω. Σεξ από τα 13 κάνουν. Πάνε παρακάτω. Ναι. Το κινητό καλύτερα από σένα το ξέρω. Ναι, ναι φίλε. Ναι, μ' ακούτε. Την μπάλα την ξέρω καλύτερα από σένα. Λέγε φίλε. Ακούτε. Σ' ακούμε, ναι. Ναι, σ' ακούμε. Λοιπόν. Ναι. Παιδιά, η πρώτη ώρα είναι κάνετε τα σχόλια. Κάνει κοιλιά ρε φίλο, κόκκινος, πια σε κάνω. Κάνετε σχόλια για οποιοδήποτε θέμα, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν σε νοιάζεσαι. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να μιλήσουμε, έχεις δίκιο, ρε, μη μας πρίζετε. Έτσι, μπράβο. Για όνομα του Θεού. Πες το στο βόδι δίπλα, συνέχισε. Για όνομα του Θεού. Μπράβο. Λοιπόν, Κωστή, πέρσι πριν περίπου ένα χρόνο. Τι έγινε. Είχες έρθει σε μία, ας το πω εντός εισαγωγικών, κόντρα με τον κόκκινο. Σχετικά. Σχετικά με τον θάνατο του Κύπριου οπαδού του ΠΑΟΚ. Μάλιστα κύριε. Που έγινε κοντά στο Καφταντζόγλου. Του είπα ότι ήταν Ηρακλειδής και δεν το δεχόταν. Μπράβο. Ναι. Εσύ του είπες ότι είναι Ηρακλειδής. Ωραία. Ο κόκκινος έλεγε όχι. Εσύ έχεις μια λογική που άμα ακούσεις μια ούρισμα από τα κεραμίδια δεν λες ότι μπορεί να είναι σκύλος. Είναι μια κολόγατα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί ναι. Είναι σαν να φοράω εγώ διακριτικά του ΠΑΟΚ. Και να περάσω από το γήπεδο της Χαριλάου. Πού καταλήγουμε. Του λουμιάσουν στο ξύλο. Ω, ναι. Οι Ηρακλειδείς με του λουμιάσανε, για όνομα του Θεού, ούτε Ολυμπιακοί. Ναι. Αργενή. Ναι. Φως φανάρι. Έτσι. Και ρωτάω εγώ μετά από ένα χρόνο γιατί είσαστε δημοσιογράφοι και το ψάχνετε. Ουα, ναι. Αυτούς τους οπαδούς τους τέσσερις, οι οποίοι, εκ των οποίων οι δύο προφυλακίστηκαν, ναι. Ήταν οπαδοί του Ηρακλή. Ναι. Πολύ ωραία. Και θέτω ένα δεύτερο θέμα, επειδή είμαι πολύ παλιός. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Ναι. Έχει αποφασίσει τη δικαιοσύνη για κάτι. Είναι του Ηρακλή όμως. Δεν αποφάσισε δικαιοσύνη. Μπορεί να θωωθούν όμως. Εγώ λέω ότι προφυλακίστηκαν. Δεν είπα ότι είναι υπεύθυνοι για το φόνο. Λοιπόν, θες και μια άλλη. Και κανείς εισαγγελέας. Δεν είπε κανείς, το ξέρουμε εμείς. Είναι οπαδοί. Ναι, λοιπόν. Δεν είπε κανένα. Δεν έχουν επιστοποιητικό φρόνημα. Όχι, πες τον κόκκινο. Πες ότι δεν είναι προηγητή του Ηρακλή. Θα μην δεν ξέρω. Εγώ πέρσι κύριε μου είπα ότι... Επειδή είμαι λίγο πιο παλιός, ναι. Σχεδόν τα διπλά του χρόνια έχω. Ωραία. Τι είστε 100? Όχι.
τα πλησιάζω τα 80. Δεν μπορεί να έχει τα διπλά. Έλα ρε κόκκινε, μεταφορικά περίπου, το λέει. Τι φρένε. Περίπου, μην πιάνεσαι με τη λεπτομέρεια. Μην πιάνεσαι, καλά σε λέει ο άνθρωπος. Όταν εμείς παίζαμε εκτός έδρας ο ΠΑΟΚ και δεν μπορούσαμε για τον ΑΒ λόγο να πάμε να δούμε τον αγώνα, πηγαίναμε στο Καφτατζόγλιο. Κάθε αγώνα δεν χάναμε. Γιατί τότε δεν υπήρχε και τηλεόραση να μεταδίδει αγώνες κλπ. Και ήμασταν καψούρες. Για ποια εποχή μιλάτε? Ποια εποχή? Από τα τέλη του 60 μέχρι και το 80 και. Θες τώρα μια είδηση? Θες μια είδηση? Θες μια είδηση τώρα για να σου δώσω φρέσκια είδηση? Ναι. Επειδή ο ΠΑΟΚ θέλει να πάει στο Καφτατζόγλιο γιατί θα κάνει τη νέα τούμπα όπως έχει μπει στο πρόγραμμα. Μ' ακούς? Ναι, ναι, ακούω. Με εντολή από πάνω ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια θέλουν να καθαρίσουν τη θύρα 10. Το καταλαβαίνεις? Όχι, εγώ θέλω Δηλαδή, γίνεται ένα σκηνικό το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με τον, άτυχο φίλο του ΠΑΟΚ. Όχι, οποίος... Ναι. Εγώ αλλού θέλω. Άλλη ερώτηση θέλω να. Άκου την είδηση τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εγώ στη λέω. Καθαρίστε τη θύρα 10, ο ΠΑΟΚ πάει από εκεί. Πάει για να κάνει, ξέρω εγώ, την έδρα του Καφτατζόγλιο. Το καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα? Παιδιά, δεν με προβληματίζουν αυτά τα πράγματα. Όχι, είναι θέμα της κοινωνίας, φίλε. Μπράβο. Ταμπού για μένα δεν υπάρχουν. Μπράβο. Ταμπού για μένα δεν υπάρχουν. Πάμε παρακάτω. Ραπτόπουλε, έχω πρόταση για δουλειά στον κύριο Φωτιάδη. Σεκιουριτά σε κατάστημα στη Τσιμισκή με 1200 ευρώ και διευκολύνσεις. Θα τους δίνει 600 ευρώ κάθε πρώτη του μηνός και κάθε 15. Ξέρεις τι είπε ο Φωτιάδης εχθές? Δεν ξέρω τι. Έκανε σεξ με μία, την πλήρωσε. Ναι. Έκανε φιλία μαζί της. Και έστειλε μετά, και το σεξ. Μετά το σεξ. Και έκανε μετά. Έστειλε και έναν άλλο δικό του, λέει, παντρεμένο εκεί. Ναι. Ήθελε να πάει εκεί πέρα. Ναι. Αυτός, να πούμε, δεν την μεταχειρίστηκε καλά. Ναι. Πήγε, καθάρισε ο Φωτιάδης. Ναι. Έκανε τον ταβατζή. Και όταν πήγε να ξανακάνει σεξ ως ταβατζής, τι έκανε? Ξαναπλήρωσε πάλι. Φωτιάδη. Ο Φωτιάδης. Αλλά την προστάτευσε. Έχω και ένα ανέκδοτο. Θες τώρα το άλλο? Δεν θέλω. Στο Τριάδι ήταν αυτός, ήθελε να πάει να κάνει σεξ. Παίρνει την αγγελία, η γκόμενα ήταν στον έφασμο. 40 ευρώ ταξί και 40-80. Πλήρωσε και 80 ευρώ ταξί ο Φωτιάδης. Δηλαδή δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε, τι χεράει ο Βλάκας. Εγώ μου είναι 40 ευρώ. Καλά, εσύ θες να πας και είναι ανάγκη από τον έφασμο να είναι η κοπέλα. Και αν ήταν από τον έφασμο, εγώ μου είναι 40 ευρώ ταξί. Σε πιασε η λίγο σαν να έχεις τα νούμερα. Έπεσα κάτω, φίλε. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Θα ήθελα να κάνω μία παρέμβαση όχι για το άτομο που πήρε προηγουμένως τηλέφωνο εναντίον με Λυσανίδη το ένα το άλλο, γιατί κατά κάποιο τρόπο δεν θέλω να χαρακτηρίσω. Ναι, φαίνεστε... έχει φτάσει στα όρια γραφικότητας. Ναι, καλά, ναι. Εν πάση περιπτώσει, απλώς να και το γνωρίζετε εσείς, όταν γίνανε οι εκλογές στην ΕΠΑΕ, ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης πήγε μέσα στα γραφεία της ΕΠΑΕ, το γνωρίζετε, βγήκαν φωτογραφίες στα πάντα όλα αυτά, κερδίσαν τις ΕΠΑΕ με τις πλάτες του ΠΑΟΚ και μετά από 10 μέρες γίνανε η πλευρά Μπαταγιάννη και ΠΑΟΚ, πήρε 52 καινούριους δικαστικούς και η πλευρά Μελισανίδη πήρε 12. Επομένως, τα ερωτήματα του κυρίου Καστοριανού για ποιο λόγο βγήκε αυτή η απόφαση... ολοκληρώθηκαν. Με άλλα λόγια, για να το κλείσουμε. Ο Μελισανίδης έχει πρόσβαση στους διαιτητές και εμείς στους δικαστές. Αυτό θες να πεις? Ακριβώς. Αυτό τώρα, στο εφετείο, στο εφετείο της ΕΠΟ. Εκεί οι εφέτες με ποιο να είναι, το Ολυμπιακό. Η απόφαση θα πέσει. Ναι, ναι. Θα πέσουν και οι βαθμοί, απλώς και οι αγωνιστικές φυσικά, και θα υπάρχει ένα μεγάλο πρόστιμο. Πάμε παρακάτω. Μισό λεπτό. Εγώ διάβαζα εδώ με τον Κουλιανό και τον Ζαΐρη τον κανονισμό που κάποια στιγμή πιάσαμε τις λεπτομέρειες και έλεγε ότι μπορεί να πέσει το χρηματικό πρόστιμο, μπορεί να πέσει οτιδήποτε άλλο εκτός από τους μείον βαθμούς. Εσείς λέτε το αντίθετο ότι θα γίνει. Οι κλήσεις υπογραφούνται, κάντε με σποτάκι μετά την τέτοια και όλα η απόφαση θα βγει μέχρι την Πέμπτη. Καλά, εγώ δεν λέω ότι έχετε άδικο, απλά ερωτώ εγώ ερωτώ, δεν κάνω τον έξι. Παρακαλώ, ναι. Γιατί το συγκρίνια για το Μελισανίδη, για ποιο λόγο, που φτιάχνει γήπεδο, που έβγαλε την ομάδα με τίποτα στο Champions League, που έχει σε σχέση με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, οι παίκτες που έχει η ΑΕΚ είναι της πλάκας, και το τελευταίο. Αν ο ΠΑΟΚ είχε Μελισανίδη, αυτή τη στιγμή θα ήταν στο Champions League.
από τη στιγμή που έχει Μελισανίδη πρόεδρο ΠΑΟΚ, θα ήταν Champions League κάθε χρόνο. Σαν παράγοντα λέτε. Ναι. Ναι. Εννοείται αυτό. Αυτό που λέει, δεν αμφιβάλλουμε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όχι, καταλαβαίνετε. Δεν αμφιβάλλουμε. Όπως είπατε κι εσείς, ναι. Έχει μαζέψει ο ΠΑΟΚ καμιά 500 διαιτητές, καμιά 500 φερόμενους εδώ και εκεί, και τόσα χρόνια τι κάνει, πέστε μου, τι κάνει. Δεν μπορώ τίποτα. Να πω. Δεν μπορώ να πω. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Διάλειμμα. Ωραίος ο τύπος. Ωραίος. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε μαζί με το χορηγό μας, τον Κοσμάγλου. Όπου αν θέλετε τα καλύτερα είναι τα ακριλικά χρώματα της Vitex, Acrylian της Vitex, το κορυφαίο 100% ακριλικό χρώμα για εξωτερικούς χώρους, ιδανικό για το ελληνικό κλίμα, σε χιλιάδες αποχρώσεις. Μπορείτε να τα βρείτε στην εταιρεία Κοσμάγλου, η οποία παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στο χρώμα και δίνει πάντα εξαιρετικές λύσεις για κάθε τεχνικό και ό,τι πιο καινοτόμο έχει να προτείνει η παγκόσμια βιομηχανία του χρώματος σε 3 καταστήματα. Δυτικά Ιθάξη 62 με Αντώνη Τρίτη στον Εύωσμο, κέντρο Πιφίλιππο 74 και ανατολικά Εθνική Αντίσταση 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο το 2310-480-606. Οι 5 από τις 6 γραμμές είναι κατηλημένες. Υπενθυμίζω ότι στέλνετε μηνύματα για την παιδική παράσταση, θεατρική παράσταση. Ο Μολυβένιος Στρατιώτης για το θέατρο Αριστοτέλειο 21 Οκτωβρίου και ώρα 11.30 το πρωί. Α3 κενό. Θέατρο ονοματεπώνυμο στο 54-344 για εσάς οι οποίοι θέλετε να κερδίσετε μία διπλή πρόσκληση για αυτή την πολύ ωραία παιδική θεατρική παράσταση. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, κύριε Γρηγόρη. Γεια σου, Αλέξανδρε. Τι κάνετε? Υπομονή και όνειρα. Λοιπόν, θα απαγγείλω ένα πείμα εγώ που έγραψα το χειμώνα. Όλοι οι τεμπέληδες πείματα απαγγείλουν, τι γίνεται σε αυτό. Άκου λίγο, άκου φίλε, επειδή έχουμε εθνική και δεν χωνεύω κι εγώ την εθνική. Τη χωνεύω δηλαδή, αλλά πώς το λένε, 2004 είχα παιχταράδες μέσα και τώρα έχω κάτι τζιόλιδες, κάτι πώς το λένε τον άλλον που ήταν στον ΠΑΟΚ, το ξεχνάω, το Ταβέλα. Πες το πείμα, Αλέξανδρα, τελειώνουμε, πες το πείμα. Να το πείμα. Εργάτης ήμουν καλός τα παιδικά μου χρόνια. Ποτέ γιατρίο πήγαινα πότε για να φτιαφίσω και με την ψυχαστήρα μου τα μπαίνει να ραντήσω. Στον δρόμο που πήγαινα συνάντησε μια χείρα, είδε που είχε σύνεργα και ντούρα ψυχαστήρα. Μαζί τα συμφωνήσαμε να πάω την άλλη μέρα, μα είδα το χωράφι μου χέρσω πέρα ως πέρα. Αδειάζω πρώτη μηχανή, αδειάζω και Δευτέρα, άδειασα και άλλες τέσσερις μέχρι που παρήχθη η μέρα. Από κάπου το διαβάζεις αυτό, δεν χαλάει. Δικό σου είναι, ρε. Εγώ αποκλείεται. Λοιπόν, γύρισε και με έπιασε από το χέρι. Ήθελα να την περάσω ακόμα ένα χέρι. Τη λέω σώθηκε ο φακός και βγήκαν τα αστέρια. Τι να μου κάνουν να λέγω μου μονάχα 6 χέρια. Εγώ το χωράφι μου για να το ευχαριστήσω. Πάνω από 10 χέρια πρέπει να το ραντήσω. Βάζω το σακάκι μου και το νέο του δικαστήρα. Στο δρόμο βραστήμαγα τα μπέγια και τη χείρα. Σας συνιστώ φίλοι μου εσείς όπου ραντάτε. Σε χείρα χέρσω χωράφι να μην πάτε. Την τελευταία συμβουλή θα σου τη δώσω πάλι. Θα πάθει η ψυχαστήρα σας, ας είναι και πατσάλι. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Άμα το έγραψες αυτό εσύ, κάτι τέτοιο έγραφε ο Καβάφης και έκανε περιουσία, να έχεις υπόψη σου. Δηλαδή μαζί με το τρελόχαρτο. Τη σύνταξη, αν πεθάνει ο μπαμπάς, θα πάρεις. Άκου να δεις τώρα. Ναι, είναι φοβερό. Ναι. Επειδή ο Καβάφης είχε μια ιδιαίτερη σεξουαλική ζωή. Ναι. Και εκεί που του λέει ότι ξέρεις ποτίζει χωράφια και αυτά εδώ. Γι' αυτό λένε. Ναι. Δεν τον λέει ρε παιδί μου Διονύσιο Σολωμό. Το λέει Καβάφη. Καβάφη. Τι, κάτε να μην ποτίσει. Βρωμιάρι. Κοίτα, άμα δεν είσαι γκέι, δεν μπορεί να έχει καλλιτεχνική φυσιογνωμία. Δεν γίνεται. Ποιο το λέει αυτό. Εγώ στο λέω, ποιο το λέει. Ορίστε. Έχει δει, εσύ μισό λεπτό. Έχει δει εσύ κανένα να πούμε γκέι, ατάλλαντο. Ναι, πολλού. Ατάλλαντο. Ναι. Τι να πω. Ένα κτηνίατρο. Έπεσε κάτω. Έπεσε κάτω, παιδιά. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα, ρε φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ είσαι. Χίλια χρόνια Ηρακλής γήπεδος στο Ηρακλή. Παππού, Ηρακλά μου. Τι έγινε, ρε παππού. Μια χαρά και δυο τρομάρες. Τώρα που θα έρθει ο ΠΑΟΚ στο Καρτατζόλο και θα το γεμίσει, τι. Αυτά εμείς τα έχουμε γεμίσει πολύ πριν τα γεμίσουν αυτοί. Πότε, ρε, φίλε. Και το παλατάκι και όλα. Όταν οι φωτογραφίες ήταν οι Polaroid, να πούμε. Πότε. Κοίτα. Ο Ηρακλής θα ξαναζωντανέψει, γιατί άμα πάρεις έναν παλιό δημοσιογράφο φίλο που έχω, τον Γιώργο τον Καράδαλη,
Τι παλιό δημοσιογράφο, αυτό είναι μαμούθ. Κρατάει στατιστική, ναι. Θα σου πει ποτέ δεν ήταν οι άλλοι παραπάνω από τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής έχει τον κόσμο του, αλλά θα έρθει. Αυτό πήρα να πω, ναι. Να ξυπνήσω τους Ηρακλήδες, ναι. Τα, πες τα, τα τηβανάκια στον νόμο και όλοι στο... στο γιατί ρε παππού, για... συγγνώμη, δεν πουλάνε η διαρκείας. Αυτό θέλει κράξιμο. Εγώ εσύ ρε κόκκινε τώρα, ποιος θα πάρει διαρκείας. Ο λαός του Ηρακλή πηδάει τα κάγκελα, δένει τους σεκιουριτάδες και μπαίνει μέσα. Οι άλλοι γέροι είναι, οι άλλοι πεθάνανε. Ποιος θα πάρει διαρκείας. Ο Τσοχατζόπουλος. Όταν ζούσε. Με θύμισε έναν 80 φίλο. Έπαιρνε του ΠΑΟΚ. Ακούς. Ναι, λέγε. Ναι. Με θύμισε έναν 80 φίλο μου από το Αδριοστοχώρε πάνω, το Σταύρο, που θέλει πολλούς νεαρούς σαν εσάς όλους. 80 είναι. Τι κάνει αυτός ο 80ης? Παππού! Είναι ένας παλίκαρος, παλίκαρος και με τα εισιτήριά του και χαμπάρια και πρώτος παντού και σε όλα. Παππού μου στέλνει η Ηρακλειδέας μήνυμα και λέει το εξής. 80ης παλίκαρος. Καλησπέρα. Ναι. Αν δεν πάρει δρόμο η αυτόνομη, αν δεν αλλάξει το τροπάρι με τη συμπεριφορά της όλο, προς όλο τον κόσμο και τη συμπεριφορά άλλο Super 3, νομίζω ότι θέλει κανείς να έρθει στο γήπεδο. Όποιος κάνει κριτική που δεν συμφωνεί μαζί τους είναι εχθρός και τον αρχίζουν στις μάπες. Έχει αρθεί το... Να σου πω κάτι. Κάτσε, να μας πει ο παππούς. Να σου πω κάτι. Ναι. Αυτά τα παιδιά είναι πολύ παλικάρια, φτάνει να ξέρει να τα φερθεί σωστά. Σαν αυτούς, φύλακλο, δεν έχω δει στην κοινωνία. Πόσο χρόνο είσαι, παππού? 83. Που κι όταν χάνομαι, στηρίζουν, δίνουν τα ντερά τους για τον Ηρακλή. Και βοηθήσαν και βοηθούν πολύ τον Ηρακλή. Φτάνει να τα, συμπεριφερθείς όπως πρέπει να τα συμπεριφερθείς. Τον ΣΥΡΙΖΑ μπήκε η ντερά τους κλείσει. Τον τελευταίο χρόνο, ναι. Οι Ηρακλήδες δεν είχαν, τα παιδιά αυτά δεν τιμωρήθηκε το γήπεδο μας για τίποτε. Ένα-δυο χρόνια τώρα δεν έγινε το παραμικρό. Και να σταματήσουν να τα βάζουν όλοι με αυτά τα παιδιά. Εγώ με αυτά τα παιδάκια, με αυτούς και από τα που ήταν πιτσιρίκια, πήγαν μαζί με τον άλλο τον παππού σε όλες τις εκδρομές όταν επιτρεπόταν οι εκδρομές. Και τα γνωρίζουν καλύτερα από την όψη και από την κόψη. Φτάνει να τα φερθεί σωστά. Αυτά τα παιδιά είναι τα μάλαμα. Παππού! Ναι. Πασόκ είσαι. Εγώ, κοίτα, να σου πω... Με τον Ανδρέα πρώτη φορά πήγε με κουπόνια διακοπές. Κοίτα, κοίτα, το 39 ο μπαμπάς μου ήταν φυλακή από το Μεταξά. Το, όταν ήρθε το Πασόκ, πασοξής μέχρι αηδίας, γύρισε και ο παππούς. Ο δικός μου, ο μπαμπάς μου. Ο πατέρας σου το... γιατί ήταν με το Μεταξά φυλακή, τι έκανε? Τι έκανε, αυτοί τότε παίρνα, δουλεύαν, ιστορία μεγάλη. Ο παπάς μου ήρθε 14 χρόνια. Ναι, άλλο λέγω, συγχωρεμένος ο πατέρας σου, γιατί πήγε φυλακή επί Μεταξά, γι' αυτό θα σου πω τώρα. Ναι. Ήρθε στην Ελλάδα 14 χρονών, για να τον βάλουν να δουλέψει, ναι. Τον γράψαν 16. Ναι. Γιατί ήταν και στο Ματαράς, ένα 82 εκείνη την εποχή. Ναι. Και δούλευε στα μεγάλα τα εργαλιά του εργοστασίου, του Λαράρα. Ναι. Εκεί μέσα ήρθε το μικρόβιο του αριστερισμού. Ναι. Αυτός επειδή από εκεί έφυγε τετάρτη δημοτικού, αλλά τον άρεσε πολύ το διάβασμα και ήταν μελετηρός, ναι. Και διαβασμένος, είναι από τους πρώτους που έγινε αριστερός. Ναι. Γι' αυτό έγινε αριστερός, γι' αυτό πήγε φυλακή. Γιατί εδώ κάναν τι, ό,τι μπορούσαν να κάνουν το κάναν. Κυκλοφορούσαν, πες τα, κοπόνια και τον έπιασαν με κοπόνι και τον έπιασαν μέσα και μόνο εγώ πήγα, εγώ ήμουν 9 χρονών τότε. Και το βάλανε μέσα γιατί είχε το κουπόνι. Έφυγες, κατάλαβα. Πολύ ωραία. Να ξέρουμε τα βιώματα, να ξέρουμε τι γίνεται να πούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν αριστερός και πήγε φυλακή. Τώρα είσαι αριστερός και μπαίνεις στο δημόσιο. Αλλάξανε οι εποχές. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα. Ακούτε, εγώ είμαι. Ναι, κύριε μου. Νίκος, πήρα και το πρωί ράπο, Νίκος Μεσοποταμία. Παοξής. Ναι. Έλα, Νίκο. Πήρα πριν λίγο γιατί άκουσα ένα φίλο εξή. Ένα ερώτημα έχω. Μας είπε ότι ο ΠΑΟΚ φέτος πήρε αυτή τη στιγμή 52 δικαστές. Σωστά? Ναι, είπε ότι έχει καλή σχέση με τους δικαστές. Ναι. Άρα λέει ότι πέρσι ήταν οι δικαστές υπέρ της ΣΑΚ. Αυτό θα μας πει. Αυτό λέει, ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Και δεύτερο, για το θέμα του Πρίγκοβιτς που σου είπα και το πρωί. Μάλιστα. Ο τεχνικός των ΣΕΔΟΝ έκανε 2 αλλαγές. Αν αυτό λέει κάτι, ας πούμε. Και δεν έκανε, ας πούμε. Ούτε στο 83 την ναι, Τρίτη. Να βοηθήσει την ομάδα του. Να βοηθήσει την ομάδα. Γιατί με νίκη τελείωνε η Σερβία. Έπαιρνε την πρόκληση. Ναι. Και το τελευταίο, όταν έκλεισα το πρωί, είπες ότι η Γκίνση Σταμία πολύ δουλεύετε. Δουλεύω, φίλε μου, 18 ώρες τη μέρα από 15 χρόνια. Σοπα ρε φίλε. Πάρα πολύ, σας αγαπώ. Να είσαι καλά. Άμα είσαι εργατικός άνθρωπος, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη?
Γιατί σταμάτησε να μιλάει, ρε Γρηγόρη. Ακούω. Ακούς. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Καλά, καλησπέρα. Καλώς τον. Επειδή αναφερθήκατε στο θέμα του Νάσου, να πούμε λίγο πώς έχουν τα πράγματα. Μάλιστα. Τότε όταν είχε γίνει το συμβάν, ναι. Μαρτυρίες είπαν για 4 άτομα. Ναι. Ότι τους κάνανε ντου. Ωραία. Συγγνώμη. 4 ήταν αυτοί που κάνανε ντου. Οι άλλοι πώς ήταν. 4 ήταν αυτοί που κάνανε ντου. Αυτοί ήταν κάποια ζευγάρια παοξίδων, ένας των οποίων ήταν και ο Νάσος που έγινε αυτό που έγινε. Όταν λες ζευγάρια, τι εννοείς, κοπέλα με αγόρι? Ήταν δύο παοξίδες, ρε παιδί μου, το οποίο φάγανε και κάποιο ξύλο, κάποιοι μεταφερθήκαν στο νοσοκομείο, στον Άγιο Δημήτριο, και τους πήραν και τα κασκόλ και τις μπλούζες και αυτά. Ναι. Έτσι, και ναι. Γι' αυτό κατηγορούνται και για το αυτό για της ληστείας. Για τη ληστεία, ναι. Γιατί, εντάξει, ναι. Κατανοητό, ναι. Που είναι το λιγότερο. Εντάξει. Είχαν πει μαρτυρίες για 4 άτομα. Μάλιστα, ναι. Από όλες τις προενέργειες αυτά, ταυτοποιηθήκαν 4 άτομα. Ναι. Των οποίων τα 3 τα πιάσανε και ο ένας πήγε παραδόθηκε μόνος του. Ωραία. Από ρεπορτάζ δικό σας, ναι. Του Μετρόπολης, ναι. Αναφέρθηκε, έγινε ταυτοποίηση των ατόμων, ναι. Και αναφέρθηκε ότι και οι 4 είναι οπαδοί του Ηρακλή. Το ξέρουμε. Ναι. Οι 2, ναι. Εκ των οποίων προφυλακίστηκαν μέχρι να γίνει η δίκη. Η δίκη, ναι. Και οι άλλοι 2 είναι με περιοριστικούς όρους. Και ο ένας όμως, γιατί, ο ένας όμως, ναι. Ήταν πολλά μέτρα μακριά και τον πιάσανε από το τηλέφωνο. Ανοιχτήκαν τηλέφωνα, ανοιχτήκαν συνομιλίες, ναι. Και όλα αυτά βοηθήσαν στον εντοπισμό και του 4. Κύπ, καλώνησε η Κύπ. Ναι, ωραία. Ο ένας που πήγε και παραδόθηκε, αυτό λέει πολλά. Ήτανε πολύ δηλαδή, γρήγορα. Τι λέει. Ναι. Γιατί άκουσα τον Κόκκινο να λέει ότι δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι οπαδί του Ηρακλή. Ο Ηρακλή είναι, το λέω εγώ. Λάθος κάνεις. Είπα, μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη, δεν υπάρχει, ναι. Λόγο να το συζητάω. Δεν θέλει, ναι, να συζητήσει, ρε φίλε. Συζήτα είναι το κακό μαζί αυτό το πράγμα. Συζήτα το μαζί μου, δεν θέλει αυτό να το συζητήσει. Εντάξει. Όχι, δηλαδή, είναι απλά αυτές αμφιβολίες... οι κουβέντες, ναι. Ναι. Μπορεί να αποδειχθούν τοπία αν αθωωθούν. Σωστό. Κοίταξε. Το ένα, έχει ένα δίκιο σε αυτό, αλλά... και παραδίδεται, ναι. Έτσι, δεν μπορεί να παραδίδεται για πλάκα ή για... Αλλά ίσως να είναι πολύ σίγουρος για τα θεότητά του. Μπορεί. Εντάξει. Και αυτό είναι ένα θέμα, ναι. Οπότε όμως να πούμε και το άλλο, ότι, ναι. Ότι εδώ, εγώ δική μου πληροφορία είναι ότι με εντολή ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, και επειδή ο ΠΑΟΚ είναι να παίξει και αυτά τζόγλιο λόγω τούμπας, θέλουν να αποδυναμώσουν, να εξαφανίσουν, να φάνε λάχανο τη θύρα 10. Και αυτό είναι κομμάτι μιας κοινωνίας και πρέπει να υποδεί. Δεν πρέπει να το κρατάμε και... κρυφό, δεν λέγεται αυτό, δεν γράφεται εκείνο, δεν μπορούμε να πούμε αυτό, ναι. Γιατί το είπατε εκείνο. Μα είναι αλήθεια. Δεν ξέρω και για ένα πανό που σηκώθηκε στον Ηρακλή, αν το γνωρίζετε. Για που, πείτε μας. Εντάξει, προκαλεί... Τι έλεγε το πανό, λίγο. Δεν πειράζει. Έλεγε για ένα συμβάν ατύχημα που έγινε τραγωδία... κάτι για την αστυνομία. Πατάει εκεί η αστυνομία. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, το θεωρεί ότι είναι ατύχημα. Ότι το είναι ατύχημα, ότι δεν είναι, ναι, δεν υπήρχε πρόθεση, ας πούμε, κτλ. Ναι, βεβαίως. Ναι, η πύρα 10, ότι ναι. Δεν είχαμε πρόθεση. Και, ναι. Και ελευθερία στα δεδομένα. Και μόνο αυτό εδώ αποδεικνύει ότι ήταν οπαδί του Ηρακλή. Δηλαδή, δεν χρειάζεται, ναι. Άλλο να. Ναι, εντάξει. Εγώ δεν έθεσα θέμα τι οπαδί ήταν. Από την πρώτη στιγμή, ρε φίλε, το ξέραμε. Εγώ το είπα από την πρώτη στιγμή. Πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα. Να το δούμε, να το κάνουμε, να το ρίξουμε, να το κάνουμε, να το αναλύσουμε, δηλαδή, να το αποδειχτεί. Αν υπήρχε ένα 10% να μην είναι οπαδί του Ηρακλή, έτσι που, εντάξει, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, έχει εξαλειφθεί και το 10%. Έτσι, σωστό. Εντάξει, εγώ απλά, λέω ότι εξαλείφθηκε αυτό που λες. Ναι. Αποδείχθηκε ότι είναι αθώοι οι ένοχοι, ένοχοι οι αθώοι. Κοίταξε, οι δύο προφυλακίστηκαν, έτσι. Ο δρόμος αυτός αυτό είναι, τι λέει. Λέει ότι είσαι ένοχος μέχρι να γίνει κανονική δίκη. Και να πάρεις τα χρόνια που σου αναλογούνε. Ρε φίλε, ποιος το λέει αυτό το πράγμα? Μα όταν προφυλακίζεσαι, κρίνεσαι και... Αυτή κατά... είναι η απόφαση ενός εισαγγελέα και ενός δικαστή. Ναι. Επειδή υπάρχει ο φόβος του να φύγουν, να διαφύγουν, γι' αυτό τους κρίνουν προφυλακιστέους. Αυτό που προκύπτει που λες. Αν δεν αποφαθεί το δικαστήριο, δηλαδή εγώ να χρεώσω εσένα ότι είσαι κλέφτης χωρίς να αποδειχθεί, χωρίς να καταδικαστείς. Εδώ μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Μιλάμε για την απώλεια ενός ανθρώπου, εντάξει. Για κατηγορίες για δολοφονία που πρέπει να αποδειχθούν. Αν αποδειχθούν, ναι, μαζί, εντάξει. Σου. Ναι. Εντάξει, το θέμα είναι ότι ούτε αυτοί το θέλαν αυτό, αλλά έγινε αυτό που, φίλε, έγινε. Φίλε, δεν ξέρω τι θέλαν και ποιοι ήτανε. Ναι. Συλλελήφθησαν κάποια άτομα. Σωστά.
Από εκεί και πέρα, να δούμε λίγο τι θα γίνει. Καλό είναι να κάνουμε λίγο υπομονή. Βέβαια, δε. Απλά αναφέρουμε τα γεγονότα όπως έχει μέχρι σήμερα. Αυτό, ότι ταυτοποιήθηκαν, είναι ο παδί του Ηρακλή και αυτό το πράγμα. Okay. Δεν λέμε έτσι και έτσι. Αυτοί που, αυτοί που πιάσανε. Ναι. Okay. Αυτοί που πιαστήκαν, ναι. Να καταδικαστούν. Οι δύο προφυλακίστηκαν, οι δύο είναι με περιοριστικό τρόπο. Να καταδικαστούν και να σου πούνε, ρε φίλε, έχεις δίκιο. Να σου πω και κάτι. Και ο παδί του ΠΑΟΚ να ήταν και ο παδί του οποιοδήποτε. Όχι, δεν διαφωνώ μαζί σου σε ό,τι και να πεις. Οι πολίτες να ήταν, κάνανε κάτι για το οποίο ευθύνονται αυτό που έγινε. Εντάξει. Ας αποφαθεί η δικαιοσύνη. Ακριβώς. Ναι. Να είσαι καλά. Έγινε. Γεια σας. Παρακαλώ. Γρηγόρη. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Άντε ρε φίλε, τώρα θα τελειώσουμε τη δίκη του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ. Περιμένω κι άλλα άτομα. Τέλος πάντων. Δεν το λέω εσένα, Γρηγόρη, στον άλλο. Όταν γίνει δίκη θα δούμε, ρε φίλε. Κουράσετε επιτέλους. Γρηγόρη, με το παιδί που σε βρήκε το Σάββατο εκεί μπροστά, ρε, στο... Εκεί, στο φαρμακείο, στο γιο της, στη Γράμμα, που ξέρει και τον Κώστα. Ναι. Καλά είσαι. Μια χαρά, δόξα το δέμα. Ωραία. Ο Κώστας πού είναι? Έξω, πήγε προς νερού του. Και πήγε που μας κούρεσε ο φίλος με τον Ηρακλή και το δικαστήριο. Τι να τον κάνω, ρε φίλε, τον απαγορεύσω να πάει τουαλέτα. Όχι ρε, το παιδί αυτό μας κούρεσε με τον Ηρακλή και το δικαστήριο. Αυτό ήθελα να πει, να σου πω, όπως εγώ δεν γνωρίζω ότι θα βγεις εσύ και θα πεις αυτά τα οποία θέλεις, δεν μπορεί να γνωρίζω τι θέλει να πει ο φίλος. Ήθελα να πει αυτά τα πράγματα. Δέκα άτομα. Τέλος πάντων. Εγώ κάτι για την εθνική θέλω να πω. Να πεις. Στην εθνική το πρόβλημα δεν είναι ούτε ο Σκύμπε, ούτε κάποιος άλλος. Γρηγόρη, στην εθνική το πρόβλημα είναι ότι οι παίχτες είναι διάδες, τριάδες, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Είναι όπως είχε πάθει η Ισπανία τότε με Ρεάλ και Μπαρσελόνα, προτού να αρχίσουν να κάνουν τις επιτυχίες. Η Ισπανία, φίλε, άκου θα σου πω για να συνοηθούμε. Έτσι πάθαμε και εμείς τώρα. Η Ισπανία διαχρονικά δεν έχει να επιδείξει τίποτα ποδοσφαιρικά. Έκανε επιτυχία όταν στα τέλη του 2010, 8. Από το 8 μέχρι το 10-12, πήρε τη ραχοκοκαλιά της Μπαρσελόνα, την ένωσε με παίκτες από την υπόλοιπη Ισπανία που βασίστηκαν πάνω σε αυτό το μοτίβο, το προχώρησαν, πήραν Euro, πήραν παγκόσμιο και τερμάτισε αυτό. Ναι, θέλω να σου πω ότι έτσι ήταν και αυτή, ρε παιδί μου. Είδες, επειδή υπήρχαν ψυμαχίες μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρσελόνα και δεν τα πηγαίνανε καλά. Εκεί... Και μετά άρχισε να γίνεται αυτό. Εκεί έχουν άλλα. Τέλος. Άλλα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για το θέμα με τον Άσο, γιατί έγινε θέμα viral εδώ πέρα και γίνεται χαμός. Πρώτον, δεν καταδικάστηκαν. Οπότε υπάρχει το τεκμήριο της αδότητας. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, λένε οι Ηρακλειδείς στις, πώς τις λένε, στα πανό τους, ένα ατύχημα, το περνάνε σαν ατύχημα. Ωραία. Όχι, ένα ατύχημα το βαφτίσατε δολοφονία. Το βαφτίσατε δολοφονία. Αν δεν πει ο δικαστής δολοφονία, δεν μπορεί να πει τίποτα. Αυτό έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Το άλλο είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει στο Καφτατζόγλιο, εντάξει. Θέλει να πάει στο Καφτατζόγλιο. Υπάρχει όμως πρόβλημα. Εκεί γιατί η θύρα δεν ανέβει ο Ηρακλής. Ένα λεπτό. Υπάρχει θέμα. Γιατί πάνε, τη στείλουν οι Ηρακλειδείς σε μεμονωμένους παοξίδες και γίνεται, έχουμε ένα νεκρό. Και λέω λοιπόν εγώ, μαθαίνω ότι πάει να το καθαρίσει η αστυνομία με πολιτική και οι πολιτικοί δεν θέλουν δολοφονίες. Άρα λοιπόν έμαθα ότι η θύρα 10 βάλεται γιατί έχει κάνει αυτές τις ιστορίες. Και από την αστυνομία φυσικά και από την πολιτεία. Δεν είναι κάτι το οποίο ας πούμε είναι άγνωστο. Άρα εδώ πέρα, γι' αυτό σου λέω ότι η θύρα 10 έχει θέμα τώρα σαν σύνδεσμος. Μα, έχει θέμα. Okay. Γιατί τους συλλάβανε, θέλουν να ψάξουν και αλλού τι γίνεται και τα λοιπά. Έχουν ανοιχτεί τηλέφωνα. Για να ανοιχτεί τηλέφωνο πάει να πει ότι είναι σοβαρό το θέμα. Δεν είναι το θέμα απλό. Καλά κάνανε και τα ανοίξανε. Εντάξει, καλά και τα ανοίξανε. Βεβαίως. Οπότε είμαστε υπέρ στο να ανοίγονται ιστορίες για να τελειώνουν κάποιες δεν θέλουμε καταστάσεις. Την εγκληματικότητα. Δεν θέλουμε εμείς την εγκληματικότητα. Πάρα πολύ άλλο ωραία. Η παραβατικότητα και τώρα από εκεί και πέρα. Η παραβατικότητα δεν σταματάει. Τώρα από εκεί και πέρα, όποιος παρεξηγείται και λέει τι είναι αυτά που λέτε, λέμε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι. Αυτά που γνωρίζουμε. Αυτά που γνωρίζουμε. Λέμε ότι φυσικά και η πολιτεία. Εμείς δεν λέμε ότι η πολιτεία δίνει διαταγές των αστυνόμων, σύλλαβε κατά, αλλά δίνει μια περιραίωσα ατμόσφαιρα. Να δημιουργηθεί. Περιμένουμε εκεί, να αποφανθεί το δικαστήριο. Όχι, όχι, όχι. Να δοθεί μια άλλη κατάσταση, μια πιο αστυνόμευση εκεί πέρα, γιατί είναι και τα πανεπιστήμια. Ο αστυνόμος, κάτσε εδώ έχουμε άλλο. Ο αστυνόμος έχει πρόβλημα. Γιατί εκεί κοντά είναι τα πανεπιστήμια. Είναι και το άσυλο εκεί πέρα.
τον αστυνόμο. Δεν μπορεί να μπει ο αστυνόμος μέσα στο άσυλο του πανεπιστημίου γιατί. Να ο το νόμος, παραβεί, λέει, γιατί ναι, προστατεύεται ο πολίτης. Προστατεύεται από τον πανεπιστημιακό. Οπότε είναι δύσκολο τέλος. Πρέπει με εντολή. Ναι, βεβαίως. Πρέπει να πάρει εντολή για να μπει στο άσυλο. Από ποιον? Από την πολιτεία, από πάνω. Ποια πολιτεία? Ο Πρίτανης πρέπει να δώσει. Και ο Πρίτανης. Πρέπει, ναι, να δώσει εντολή. Πρέπει να δώσει εντολή. Δεν μπορεί ο αστυνόμος να μπει εκεί μέσα μόνος. Ο Πρίτανης δίνει εντολή ποτέ. Δεν έχει δώσει ποτέ εντολή κανένας Πρίτανης. Για να μπει, γιατί θα τον κάνουν τουλούμι στο ξύλο. Τον Πρίτανη, να πούμε. Οπότε το έργο της αστυνομίας είναι δύσκολο. Εντάξει. Η ιστορία είναι δύσκολη. Η ιστορία είναι πολύ δύσκολη. Πάμε παρακάτω. Και θέλει λεπτούς χειρισμούς. Πολύ λεπτούς χειρισμούς. Αβετικιάν Μαρίνα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Για το θέατρο. Αφεντικιάν. Αβετικιάν. Τι είναι αυτό, τι είναι? Αρμένια. Αρμένια είναι. Ναι, Μαρίνα. Ναι, Μαρίνα. Τζιούφας Γιάννης. Τζιούφας. Παλτατζίδου Άννα. Μάλιστα. Γιώργος Περήφανος. Περήφανος είναι. Τσιφτσίδης Λευτέρη. Αυτός ξαναπήρε, τον θυμάμαι εγώ. Σιώη Ελευθερία. Τι είναι αυτά που βγάζει σήμερα, τι? Με τρία φωνήεντα. Γιώτα, ωμέγα, ήτα. Σιώη Ελευθερία. Σιώη, αυτή Κωνσταντίνα είναι. Πέτσιου. Πέτσιου. Χατζη Χριστοδούλου Μαρίνα. Ωραία. Λογκινίδης Θόδωρος. Ωραία επίθετα, ωραία. Θόδωρος Ζαχαρίδης. Ζαχαρίδης, ωραία επίθετα έβγαλε. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Σινεμά. Όχι, ρε, θέατρο. Θέατρο. Θε να πα και εσύ με την Ευγενία. Μολυβένιο στρατιώτη. Είναι θαραβωνιαστή, ρε. Το Μολυβένιο στρατιώτη θα λέει. Θαραβωνιαστή. Επί 14 πήγε. Με τον Ηρακλειδέα. Με Ηρακλειδέα, με Αριανό, με Παοξή. Με Ηρακλειδέα μου. Δε... Ανησυχεί. Ό,τι και αν είναι ο άνθρωπο. Καλό άνθρωπο δεν είναι. Το άγχο του. Η ανησυχεί. Μη μου φέρει μαύρο και Ηρακλειδέα. Μαύρο και Ηρακλειδέα. Ορίστε, ναι. Αυτονομήτη. Ναι. Έλα, φίλε. Τι κάνετε? Καλά, φίλε. Χαίρομαι. Λίγο γρήγορα, μην τρώω και τον χρόνο. Έλα, φίλε. Κοντά είμαστε στη λήξη. Προσπαθώ έτσι πολύ καιρό τώρα να καταλάβω γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Γιατί παίρνουν και μιλάνε ξεκάθαρα για προβοκάτσεις και επιθέσεις και ετοιμάζουν δυο και εγώ τι. Γιατί καθίστε. Ενά, τώρα, σούπερ... τώρα η αστυνομία πρέπει να ψάξει του προβοκάτορε μαζί με τον ΠΑΟΚ. Μη χωθούν. Λοιπόν. Άρε, φίλε. Γιατί παίρνει ξεκάθαρα και μιλάει. Μιλάει ένα προεδράρο ο οποίος δεν πληρώνει και κάνει ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ τι. Μ' ακούτε, είστε εδώ? Εμείς πού να πάμε, ρε φίλε, εσύ αν είσαι εδώ. Ξέρω εγώ, βλέπω, τέλος πάντων. Βλέπεις, εμείς ακούμε πάντα, δεν βλέπουμε. Αυτή η ΑΕΚ που είναι μια ξεχωριστή ομάδα και κατάγεται από τη Σμύρνη, την ημέρα της φαγής της γενοκτονίας της Μικράς Ασίας που βγάζανε πανό, τα οποία αναφέρανε λέει ότι οι ιστορικοί πουλίδες στον Πειραιά ή στο Βορρά, αυτό είναι διαφορετικό. Τι είναι διαφορετικό τελικά? Γιατί κάποιος δεν μπορεί να καταλάβω. Φίλε, πώς το κατάφερες αυτό το πράγμα να μπλέξεις το ποδόσφαιρο με την ιστορία? Εγώ πια, μα είναι γεγονός, δεν είναι κάτι φανταστικό. Ρε φίλε, πολλά γεγονότα. Πώς είναι γεγονός αυτό? Πώς τα παντρεύεις όλα αυτά? Είναι διαφορετικό αυτό. Ειδικό δίδαγμα. Ορίστε. Ειδικό δίδαγμα, λέω. Ειδικό είναι αυτό. Πόσο είναι στο DNA έτσι είναι αυτό τελικά? Πάμε στον επόμενο. Να πάμε. Να πάμε. Ήθελα να πω ότι έχω χάσει δύο αδέρφια μου, το 91 που με μολόταν στη Λαμία, που γυρνούσα. Άστο εκεί στο αυτοκίνητο. Ο επιζήσας είναι φίλος ο Γιάννης. Κλείστο, Αλέξανδρε. Πάλι, άστε τα, μην τα συζητάτε. Ένας άνθρωπος βγήκε ζωντανός από εκεί μέσα και... Άντε, δώσε ένα τελευταίο. Ναι. Α, τελείωσε. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Παίζει εθνική σήμερα, ε. Τι να ευχηθούμε, ρε εσύ, Κώστα? Να κερδίσει ή να χάσει? Να κερδίσει ή να χάσει για να έρθει ο Άγγελος στην εθνική? Θα έχει ένα, να σου πω κάτι, από το πουθενά θα έχω τη φαλάκρα τώρα να ασχολείται και με ρεπορτάζ εθνικής, δεν θέλοντας και εμείς. Να δει τώρα ποιοι μάνατζερ θα κολλήσουν εκεί. Κολλάνε ή δεν κολλάνε? Το ψήνιο θα κράξει και τον Άγγελο ότι παίρνει χαρτάκι αυτό να δω και να το σκίσω. Λοιπόν, η κυρία Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσεις. Αμέσως μετά ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο με τον κύριο Κωνσταντίνο Γιαλαμά, την κυρία Τάνια Δήμου και τον κύριο Δημήτρη Καναλάκη. Τάνια, έχουμε καλές ή κακές ειδήσεις? Τάνια, Μαρίνα, έχουμε καλές ή κακές ειδήσεις? Μόνο κακές. Οι καλές δεν πουλάνε. Γεια σας.